Αγαπητοί συνδημότες, ξεκινάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ σημαντική σας παρουσία στη συνεδρίαση αυτή. Βεβαίως γίνεται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, τέλη Αυγούστου, που αρκετός κόσμος ακόμα λείπει σε διακοπές ή τέλος πάντων είναι σε μια φάση προσαρμογής. Δυστυχώς όμως αυτή είναι η χρόνη που μας όρισε η ελληνική πολιτεία, τα αρμόδια Υπουργεία, το κεντρικό κράτος, για να κουβεντιάσουμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Αυτά όλα τα μεγάλα θέματα, όπως είναι το ελληνικό και η Μαρίνα Αλίμου, που πιστεύω ότι και αυτό θα προλάβουμε σήμερα να το κουβεντιάσουμε, έρχονται να οριμάσουν μέσα σε ένα χρόνο που είναι πάρα πολύ πυκνός. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις και πάρα πολύ γρήγορα, πολλά θέματα και μέτωπα ανοιχτά και βέβαια μαζί με τα άλλα προβλήματα που στην κοινωνία μας προκύπτουν. Για παράδειγμα, ξέρετε ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έξαρση της εγκληματικότητας στην πόλη μας. Βεβαίως αυτό δεν είναι ζήτημα αρμοδιότητας του Δήμου, όμως ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι και αμέτωχοι σε μια τέτοια κατάσταση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό είναι που έχουμε πάρει και εκεί κάποιες πρωτοβουλίες και παίρνουμε, αύριο θα δω και τον διοικητή της αστυνομίας εδώ του τοπικού τμήματος. Είχαμε πάρει στο παρελθόν στον Υπουργό. Πριν από λίγο έγινε ένα σχηματισμός, υπάρχει πια καινούρια υπουργός στο αντικείμενο αυτό. Είναι πάρα πολύ πυκνές οι εξελίξεις και τρέχουν διαρκώς. Και μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, πρέπει λαχαίνει σε εμάς, σε αυτή τη διοίκηση, σε αυτή την Επιτροπή Διαβούλευσης, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, να διαχειριστούμε μεγάλα και σοβαρά θέματα. Και θέλω να σας πω ότι κάνουμε μεγάλη προσπάθεια τα θέματα αυτά να τα διαχειριστούμε με πάρα πολύ επάρκεια, επιστημονικότητα, συγκρότηση, σοβαρότητα, τεκμηρίωση για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε άλλο με πρόλογο, να μπούμε στο πρώτο θέμα που είναι το ελληνικό. Όπως ξέρετε, το ελληνικό είναι ένα ζήτημα, δηλαδή ο Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού Αγίου Κοσμά, όπως πλέον λέγεται, όλος αυτός ο χώρος, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την περιοχή μας για 30 σχεδόν χρόνια. Ήτανε από την εποχή του πρώην Δημάρχου του Βασίλη του Ξένου, που μας κάνει την τιμή και είναι απόψε κοντά μας, ένα θέμα πρώτης γραμμής και σήμερα πια έχουμε μπει σε μία φάση οριστικής λήψης αποφάσεων και στην ουσία πλέον διαμορφώνεται το μέλλον. Θέλω να σας πω εξ αρχής, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν θα έπρεπε να το κουβεντιάζουμε μέσα σε 20 μέρες του Αυγούστου. Δηλαδή δεν μπορεί ένα ζήτημα 30 ετών που θα καθορίσει το μέλλον της πόλης και της περιοχής μας για τα επόμενα 100 χρόνια τουλάχιστον, να το κουβεντιάζουμε μέσα σε 20 μέρες του Αυγούστου. Όμως αυτό επέλεξε το κράτος, έτσι αντιμετωπίζει την αυτοδιοίκηση και τα σοβαρά θέματα το κράτος μας δυστυχώς. Και θέλω να σας καταθέσω και την άποψή μου ότι δεν πρόκειται πια για μία συγκυρία ή για μία σύμπτωση, δεδομένου ότι και πέρσι είχαμε μέσα στο καλοκαίρι διαβούλευση πάλι για το ελληνικό, δηλαδή 8 Αυγούστου είχαμε πάρει την προηγούμενη φορά απόφαση. Φέτος, τώρα τέλη Ιουλίου, βγήκε διαβούλευση για τη Μαρίνα και αρχές Αυγούστου για το ελληνικό. Εμένα μου δημιουργείται εντύπωση ότι είναι μια στρατηγική επιλογή που έχουν κάνει τα αρμόδια Υπουργεία, οι αρμόδιοι φορείς, το κράτος, να μας στέλνει αυτά τα σοβαρά θέματα μέσα στον Αύγουστο. Παρ' όλα αυτά, εμείς μέσα στον Αύγουστο δουλέψαμε και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργαστήκανε και συνεργάζονται, κυρίως τη Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας, την κυρία Μασούρη, και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, τον κύριο Κακαβή, με τους οποίους πολύ προσεκτικά διαβάσαμε χιλιάδες, θα έλεγα, σελίδων και έχουμε συνοψίσει κάποιες προτάσεις σε λίγες σελίδες που κρατάτε στα χέρια σας. Σας λέω για το ελληνικό ότι το έγγραφο μας ήρθε 10 Αυγούστου. Στις 10 Αυγούστου το έγγραφο που ήρθε, όταν λέω το έγγραφο, το διαβαστικό που συνόδευε όλες τις μελέτες. Τι κουβεντιάζουμε σήμερα, τι κουβεντιάζουμε σε αυτή τη φάση? Κουβεντιάζουμε το σχέδιο, τη μελέτη για το Μητροπολιτικό Πάρκο. Όπως ξέρετε, πέρυσι τέτοιο καιρό, τον Αύγουστο, είχαμε κουβεντιάσει το ΣΟΑΠ, το σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, δηλαδή όλο το master plan όλης της περιοχής.
Αυτό ήρθε και ορίμασε και φέτος το Μάρτιο που μας πέρασε βγήκε το προεδρικό διάταγμα, δηλαδή πολεοδομήθηκε ο χώρος και τώρα έρχεται σε εκτέλεση αυτού του προεδρικού διατάγματος να πολεοδομηθούν οι διαφορετικές ζώνες. Περιλαμβάνει κατά βάση τρεις ζώνες. Η μία ζώνη είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο, θα έλεγα είναι αυτό που κουβεντιάζουμε σήμερα, αυτό που έχει το κατεξοχήν όφελος περιβαλλοντικό, κοινωνικό, πολιτιστικό για την κοινωνία. Η δεύτερη κατηγορία πολεοδόμησης, είδους πολεοδόμησης, είναι οι ζώνες οικιστικής ανάπτυξης, είναι οι ζώνες πολεοδόμησης, δηλαδή είναι οι περιοχές που πολεοδομούνται με τον κλασικό τρόπο περίπου, αυτό δηλαδή που ξέρουμε ότι πολεοδομούνται και μπαίνουν περιοχές στο σχέδιο πόλης. Αυτό το περιμένουμε να έρθει σε επόμενη φάση. Και επίσης σε επόμενη φάση περιμένουμε να έρθει και η τρίτη κατηγορία πολεοδόμησης, που είναι οι ζώνες ανάπτυξης. Εδώ έχουμε ένα καινούριο φαινόμενο που εισάγεται στην ελληνική νομιτάξη, δηλαδή έχουμε το δικαίωμα επιφάνειας. Δεν έχουμε ιδιοκτησία του επενδυτή, δεν έχουμε ιδιοκτησία κανενός, έχουμε δικαίωμα επιφάνειας αντίστοιχο με αυτό που υπάρχει στο αγγλοσαξονικό δίκαιο. Αυτά λοιπόν, αυτές οι ζώνες ανάπτυξης, που είναι δικαίωμα χρήσης της επιφάνειας μόνο, και που αυτά μετά τα 99 χρόνια θα περιέλθουν στο ελληνικό δημόσιο, ενώ οι υπόλοιπες ζώνες πολεοδόμησης θα απολυθούν σε ιδιώτες, επιχειρήσεις κλπ. Έχουν και τη δυνατότητα να αναπτύξουν ιδιαίτερες πολεοδομικές χρήσεις, όπως είναι το καζίνο κλπ. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν κουβεντιάζουμε, θα πούμε κάποια πράγματα για το Μητροπολιτικό Πάρκο, με στόχο να είμαστε εμπρόθεσμοι. Ξαναλέω, αυτό μας ήρθε 10 Αυγούστου και μας έδινε προθεσμία μέχρι 3 Σεπτεμβρίου, τη Δευτέρα δηλαδή, 3 που μας έρχεται. Το πρώτο που κάναμε ήταν να απευθυνθούμε στο Υπουργείο και να του ζητήσουμε κάποιες διευκρινήσεις, κυρίως αν γίνεται, επειδή μας ήρθε 10 του μήνα, ημέρα Παρασκευή, εάν γίνεται το 3 Σεπτεμβρίου να γίνει 4-5, να υπάρχει μια μικρή ανοχή για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Δυστυχώς δεν βρήκαμε κανένα στα Υπουργεία, είχαν όλοι άδεια κλπ. Εμείς συνεχίσαμε τα τηλέφωνα όλες τις ημέρες του Αυγούστου. Τελικά σήμερα πήραμε μία απάντηση ότι το 3 Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, είναι αυστηρό και άρα 3 Σεπτεμβρίου μέχρι το μεσημέρι πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί οι προτάσεις μας, αλλιώς δεν θα ληφθούν υπόψη. Με αυτό λοιπόν το πλάνο θα κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή που μας έρχεται. Στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πάνε οι προτάσεις που σήμερα αλλά και μέχρι την Παρασκευή θα έχουν συγκεντρωθεί και από πολίτες και από εδώ την Επιτροπή Διαβούλευσης και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και από την Πολεοδομική Επιτροπή και θα γίνει η τελευταία κουβέντα και η λήψη απόφασης την Παρασκευή. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι αυτά δεν είναι σοβαρά χρονοδιαγράμματα για τέτοια μεγάλα ζητήματα, αλλά δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Τώρα, όσον αφορά την ουσία του θέματος, μιλάμε για πάρα πολλά έγγραφα, εκατοντάδες σελίδων, σχεδιαγράμματα. Δεν είναι εύκολο για τον κάθε πολίτη και για τον κάθε φορέα να κάτσει να διαβάσει όλα αυτά και να έχει προτάσεις. Εμείς, για να διευκολύνουμε όσο μπορούμε, πρώτα απ' όλα σας στείλαμε αμέσως μόλις τα πήραμε. Ένα. Δεύτερον, έφτιαξε η κυρία Μασούρη Τεχνική Υπηρεσία μια περίληψη 7 σελίδων. Σας την μοιράσαμε. Σας την μοιράσαμε, νομίζω, σήμερα, χθες. Δυστυχώς δεν είχαμε και εμείς την πολυτέλεια του χρόνου, τη δυνατότητα δηλαδή να τα έχουμε στείλει πιο έγκαιρα, γιατί και εμείς τα δουλεύαμε 15 Αύγουστο. Και έχουμε δουλέψει και θα σας παρουσιάσουμε το έγγραφο που σας ήρθε, που είναι η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, αλλά στην ουσία είναι η βάση κουβέντας, πάνω στην οποία πρέπει να πατήσουμε, μπορούμε να πατήσουμε για να διαμορφώσουμε τις τελικές μας θέσεις. Λοιπόν, πρώτον πρέπει να πούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι θα δημιουργηθεί το μεγαλύτερο πάρκο, Μητροπολιτικό Πάρκο της Ευρώπης μέσα στην πόλη μας και δίπλα στην πόλη μας. Δηλαδή η χωροθέτηση αυτού του πάρκου είναι μέσα στον Άλυμο και μέσα στους δυόμορους δήμους Αργυρούπου, Ελληνικό και Γλυφάδα. Αυτό από μόνο του έχει μια μεγάλη θετική αξία. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένας σχεδιασμός
σε ένα παρθένο έδαφο, σε μια αδόμητη έκταση 2.000 στρωμάτων, σχεδόν αδόμητη έκταση, υπάρχουν κάποια διατηρητέα κτίρια ελάχιστη επιφάνεια. Άρα, μιλάμε για έναν σχεδιασμό από το μηδέν. Που αυτό μας δίνει μια δυνατότητα να σχεδιάσουμε όπως νομίζουμε, ταυτόχρονα είναι και μια πρόκληση και μια υποχρέωση να σχεδιάσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, εμείς λέμε σαν Δήμος ότι θα είναι κρίμα, θα είναι εγκληματικό σχεδόν σε αυτό το παρθένο έδαφος, σε αυτό το, την αδόμητη έκταση, να μην συμπεριληφθούν δράσεις, χρήσεις και λειτουργίες που έχει το λεκανοπέδιο και η περιοχή μας τελευταία ευκαιρία για να τις συμπεριλάβει. Εάν δεν συμπεριληφθούν αυτά που λέμε, είναι βέβαιον λιγότερο ή περισσότερο ότι στο μέλλον, και όχι στο μακρινό, στο σύντομο μέλλον, θα προκύψουν προβλήματα πρακτικά λειτουργικά, τα οποία και δεν θα μπορούν πια να λυθούν και θα αναιρούν τελικά την αξία, την πρακτικότητα και την μητροπολιτικότητα, την περιβαλλοντική και την κοινωνική χρησιμότητα του πάρκου. Άρα λοιπόν, είναι τελευταία ευκαιρία, αλλά και μεγάλη ευκαιρία και μεγάλη δυνατότητα να λύσουμε και να χορθετήσουμε χρήσεις που θα δώσουν ανάσα περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική, αναπτυξιακή στην περιοχή μας. Σας τα λέω με πολύ συνοπτικό τρόπο, γιατί θέλω να κάνουμε μια κουβέντα. Το πρώτο είναι ότι μέσα στα 2.000 αυτά στρέμματα πρέπει να χωροθετηθεί ο διαδημοτικός σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων και το ΚΔΑΗ, το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών. Είναι κάτι που το ζητάνε παγίως εδώ και δεκαετίες οι Δήμοι, οι όμοροι Δήμοι, οι τρεις όμοροι Δήμοι. Προβλέπει ρητά τη δυνατότητα αυτή ο νόμος 4062 του 2012, βάσει του οποίου είχε γίνει όλη η διαδικασία της επένδυσης και της αξιοποίησης και της ανάπλασης του χώρου. Το προβλέπει ο νέος εθνικός σχεδιασμός, δηλαδή προβλέπει αυτή την ανάγκη ο νέος εθνικός σχεδιασμός για διαχείριση του απορρίμματος. Το ίδιο προβλέπει και ο περιφερειακός σχεδιασμός και ο δημοτικός σχεδιασμός. Γιατί και εμείς, σαν Δήμος, έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό που έχει εγκριθεί, έχει πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον έχουμε υποβάλει κλπ. Που λέει για μια διαδημοτική μονάδα κατά προτίμηση μέσα στον χώρο του πρώην αεροδρομίου. Και βεβαίως. Τέτοια μονάδα προβλέπεται ήδη για τις ανάγκες του χώρου της επένδυσης. Προβλέπεται περίπου εκεί που είναι ο Βασιλόπουλος, στην άκρη δηλαδή του Δήμου Ελληνικού, στην άκρη του πάρκου, κοντά στο κτίριο Σαρίνεν. Άρα λοιπόν, τη στιγμή που προβλέπεται μία μονάδα για τις ανάγκες του χώρου της επένδυσης, δεν μπορεί να μην προβλέπεται αντίστοιχη μονάδα για τους όμορους Δήμους. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε περιοχές δύο ταχυτήτων. Η μία περιοχή που θα έχει, μάλιστα σε επίπεδο κομποστοποίησης φτάνει. Δηλαδή θα γίνεται μέχρι και κομποστοποίηση εκεί πέρα, στην περιοχή του ακινήτου. Και για τους Δήμους μας να μην υπάρχει ο στοιχειώδης χώρος για τη στοιχειωδώς οικολογική και σύγχρονη διαχείριση απορρίμματος, που είναι η μεταφόρτωση. Και εμείς λέμε και κάτι άλλο σαν Δημοτική Αρχή. Αν αυτό που ζητάμε εμείς οι τρεις Δήμοι, και πάντως σίγουρα το ζητάει ο Δήμος μας, για να μην μιλάμε για άλλους Δήμους, άλλες δημοτικές αρχές, γιατί έχουν τους δημάρχους τους και τα δημοτικά τους συμβούλια και τις επιτροπές τους και θα πούνε. Εάν αυτό που ζητάμε, δηλαδή η μονάδα, η σύγχρονη διαχείριση απορρίμματος, δεν μπορεί να μπει στο πάρκο, γιατί δεν είναι συμβατή με τη φύση και τη χρήση του πάρκου, τότε πώς είναι δυνατόν να έχει χωροθετηθεί μονάδα για τις ανάγκες της επένδυσης? Δηλαδή, ή πολεοδομικά και χωροταξικά από πλευράς δηλαδή χρήσης μπορεί να μπει μια χρήση, μια λειτουργία μέσα στο πάρκο, άρα θα μπει για όλη την περιοχή, για όλους, ή δεν μπορεί να μπει, δεν ταιριάζει με το πάρκο η διαχείριση του απορρίμματος, άρα πρέπει να μην υπάρχει καμία μονάδα. Η εκτίμησή μας είναι ότι υπάρχει συμβατότητα, υπάρχει απόλυτη ανάγκη και πρέπει να μπουν όλες οι μονάδες για όλη την περιοχή, δηλαδή η διαδημοτική. Και αφού θέλουν ξεχωριστά για την επένδυση, ξεχωριστά για την επένδυση. Αλλά αν δεν μπορεί για τους Δήμους, τότε δεν στέκεται νομικά και επιστημονικά και πολεοδομικά να μπει μόνο για το χώρο της επένδυσης. Και εκεί μετά θα έχουμε άλλες εξελίξεις. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το διαδημοτικό κημητήριο. Είναι κάτι που το ζητάνε οι Δήμοι μας παγίως εδώ και δεκαετίες. Ο Δήμος Σαλήμου έχει το εντονότερο πρόβλημα. Εμείς είμαστε ο μόνος Δήμος που δεν έχει καθόλου κημητήριο, που ψάχνουμε που θα θάψουμε κάθε φορά τους ανθρώπους που αποβιώνουν. Ζούμε απίστευτες καταστάσεις κάθε φορά, γιατί ψάχνουμε να βρούμε τάφους, οι άνθρωποι μένουν στα ψυγεία και έχουμε καταστάσεις που αγγίζουν και ξεπερνάνε πολλές φορές τα όρια της προσβολής ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αλλά και υγειονομικά ζητήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει ένα διαδημοτικό κημητήριο, ή αν δεν είναι ζήτημα πρώτης γραμμής όπως είναι για μας,
για τους άλλους δήμους, ας γίνει ένα δημοτικό κημητήριο, 15 στρέμματα είναι αρκετά, μέσα στα 2.000 στρέμματα 15 να μας διαθεθούν, για να φτιάξουμε μία μονάδα, ένα κημητήριο δημοτικό, για να επιλύσουμε ένα σοβαρό πρόβλημα που ταλανίζει το Δήμο μας για δεκαετίες και θα τον ταλανίζει για πολλές ακόμα, αν τώρα δεν δοθεί η λύση. Θυμίζω μόνο ότι είχε κάνει μελέτη ο ΟΡΣΑ, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, ο οποίος καταργήθηκε και ενσωματώθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι η αρχή που διεξάγει τώρα τη διαβούλευση. Τι έλεγε αυτή η μελέτη το 1995, ότι κημητήριο για τον Άλυμο μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει στο χώρο του πρώην αεροδρομίου. Άρα λοιπόν, έχουμε κάτι που δεν το ζητάει ξαφνικά τώρα η αυτοδιοίκηση και ο Δήμος Αλίμου, είναι κάτι που το ζητάμε για δεκαετίες και υπάρχει και ένα επιστημονικό υπόβαθρο και από το κράτος. Το τρίτο ζήτημα είναι ότι έχουν, μάλλον ότι δεν έχουν αποτυπωθεί τα διοικητικά όρια του Δήμου Αλίμου μέσα στον χώρο του πάρκου. Δεν είναι δυνατόν να αποτυπώνονται τα όρια της Αργυρούπολης, του Ελληνικού, της Γλυφάδας και να μην αποτυπώνονται τα όρια του Δήμου Αλίμου. Είναι δηλαδή μία, πώς να το πούμε, ένας διαχωρισμός που γίνεται, μία διαφορετική αντιμετώπιση τεχνικών στοιχείων, όπως είναι τα διοικητικά όρια των Δήμων, που δημιουργούν νομικό και τεχνικό πρόβλημα στα σχέδια. Δεν μπορεί τα σχέδια να έχουν κάποια όρια κάποιων Δήμων και κάποια άλλα όρια κάποιων Δήμων δεν έχουν. Εμείς λοιπόν ζητάμε να συμπεριληφθούν τα νόμιμα όρια μας, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με την απόφαση 56 του 1939 από το Ειδικό Διοικητικό Δικαστήριο Ορίων και όπως για διευκόλυνση και των υπηρεσιών του κράτους, η τεχνική μας υπηρεσία τα έχει αποτυπώσει με βάση την απόφαση του 39 επί χάρτου. Και άλλωστε, όπως και η Πολυδομία Αργυρούπολης Ελληνικού, επίσης με πρόσφατα σχέδιά της τα έχει αποτυπώσει. Άρα η ορθότητα των ορίων, αυτών που λέμε ότι αυτά είναι τα ορία μας, διασταυρώνεται και από τα σχέδια της Πολυδομίας Αργυρούπολης Ελληνικού. Συνεπώς πρέπει να μπουν και τα ορία μας. Και λέμε κάτι. Δεν είναι ζήτημα απλώς τυπικής νομιμότητας ή ζήτημα, αν θέλετε, ηθικής ή αυτοδιοικητικής ή διοικητικής τάξης. Είναι ζήτημα καθαρά τεχνικής, πολεοδομικής, επιστημονικής ορθότητας. Διότι το μέγεθος κάθε πόλης, τα όρια της, περιέχει στοιχεία, νούμερα, κρίσιμα για να εκπονηθούν αυτές οι μελέτες που τώρα κουβεντιάζουμε. Τι έκταση έχει, τι πληθυσμό έχει, τι χρήσης έχει. Άρα αυτός ο πληθυσμός τι χώρους χρειάζεται σε πράσινο. Όλα αυτά τα τεχνικά και επιστημονικά στοιχεία που οι πολεοδόμοι λαμβάνουν υπόψη για να καταρτήσουν αυτά τα σχέδια που σήμερα κουβεντιάζουμε. Εάν δεν ξέρουμε τελικά ποια είναι τα όρια του Δήμου Αλίμου, με βάση ποια στοιχεία τέτοια έχουν καταρτιστεί όλες αυτές οι μελέτες και οι σχεδιασμοί που σήμερα κουβεντιάζουμε. Πάσχουνε. Πάσχουνε επιστημονικά και πολεοδομικά δηλαδή. Ζητάμε λοιπόν να αποτυπωθούν τα όρια μας. Και τα όρια μας μέσα στον χώρο του αεροδρομίου προς το ελληνικό και τα όρια μας μέχρι τη θάλασσα. Διότι αυτά τα σχέδια εδώ που κουβεντιάζουμε δείχνουν ότι ο Άλυμος φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Λες και δεν έχουμε παραλία, λες και δεν έχουμε ακτές, λες και δεν έχουμε μαρίνα. Δεν μπορεί να δείχνουν ότι ο Άλυμος τελειώνει στην Ποσειδώνος. Κομμάτι του Δήμου Αλίμου είναι και η παραλιακή του ζώνη, για την οποία έχει δαπανίσει χρήματα, έχει κάνει έργα, έχει χρήσεις, έχει αρμοδιότητα, έχει βγάλει κανονιστικές και ρυθμιστικές αποφάσεις. Δεν μπορεί να καθιστούν κολοβή, λειψή την πόλη μας στην αποτύπωσή της. Και αυτό είναι ασφαλμένο, διότι το παραλιακό μέτωπο έχει επισκεψιμότητα, έχει ρήπους, έχει κυκλοφορία, έχει αναψυχή. Έχει τεχνικά στοιχεία που για αυτές τις μελέτες που κουβεντιάζουμε του Πρασίνου και των Πάρκων είναι βασικά στοιχεία για να είναι ορθές και πλήρεις αυτές οι μελέτες. Τέταρτο ζήτημα, ζητάμε μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο να χωροθετηθούν ορισμένες χρήσεις. Ποιες είναι αυτές οι χρήσεις? Αυτές οι χρήσεις που το Δημοτικό μας Συμβούλιο, ο Δήμος μας, σε περσινή του απόφαση το 2017 είχε αποφασίσει. Σαν Δήμος έχουμε πάρει μια απόφαση ότι ζητάμε να υπάρχουν ορισμένες χρήσεις κοινωνικού, πολιτιστικού, κοινοφελούς χαρακτήρα και αναπτυξιακού χαρακτήρα. Αυτές λοιπόν τις χρήσεις, παρότι στους διάφορους φορείς τα έχουμε στείλει από το 2017, πέρασε ακριβώς ένας χρόνος και κάτι λίγες μέρες, φτάνει το 2018, κουβεντιάζουμε κάποιο άλλο σχέδιο, δηλαδή 8 Αυγούστου του 2017, στείλαμε αυτές τις χρήσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Μιλάμε για πάνω από 30-40 φορείς και υπηρεσίες τα στείλαμε. Κουραστήκαμε να φτιάχνουμε DVD και σχεδιαγράμματα και να τα μοιράζουμε όπου δει. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέχρι τις περιφέρειες, μέχρι όλους τους φορείς. Και αυτό έγινε 8 Αυγούστου του 2017. 10 Αυγούστου του 2018, ένα χρόνο και δύο μέρες μετά, παίρνουμε τα σχέδια και από αυτά που είχαμε πει, ελάχιστα μέχρι τίποτα δεν περιλαμβάνονται. Δηλαδή έχουμε και μια αντιμετώπιση. Λίγο πολύ είναι πάγια
δεν έχει να κάνει με κυβερνήσεις. Μια αντιμετώπιση της αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος, που βέβαια όσο πηγαίνει, αντί να διορθώνεται, χειροτερεύει, και αυτό είναι το τραγικό. Αντί να κάνουμε βήματα προς τα μπρος στις σχέσεις πολιτείας, δήμων, κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Που έχουμε μια αντιμετώπιση που δεν είναι σωστή και επιστημονικά σωστή. Διότι όταν ο φορέας, η τοπική αρχή, η τοπική κοινωνία σου προβάλλει κάποιες ανάγκες της, δεν μπορεί να τις αγνοείς. Δηλαδή, πέρα από άκομψο πολιτικά ή διοικητικά ή θεσμικά, είναι και επιστημονικά εσφαλμένο. Τι να κάνουμε δηλαδή. Διότι εμείς έχουμε επιστήμονες και αιρετούς που με πολύ κόπο τα φτιάχνουμε όλα αυτά και τα στέλνουμε. Ποιες χρήσεις λοιπόν έχουμε ζητήσει. Όλες αυτές οι χρήσεις που σας λέω είναι απολύτως συμβατές με τις χρήσεις, καλώς ήρθατε κύριε Καμερινού, καθίστε, με τις χρήσεις του Μητροπολιτικού Πάρκου. Πρώτον είναι πολιτιστικό κέντρο. Μέσα στο πάρκο αυτό της αναψυχής και του πολιτισμού πρέπει να διατεθεί χώρος στο Δήμο μας να ανεγείρει. Ό,τι σας λέω είναι με δικές μας δαπάνες. Θα συνεργαστούμε με την περιφέρεια, θα συνεργαστούμε με ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν θα βάλει φράγκο ο επενδυτής και δεν θέλουμε να βάλει φράγκο. Εμείς θέλουμε να δώσουμε προστιθέμενη αξία στον χώρο του Μητροπολιτικού Πάρκου. Πρώτον λοιπόν, πολιτιστικό κέντρο. Για εκδηλώσεις, τμήματα κλπ. Για όλη αυτή την δράση του πολιτισμού που σήμερα ο Δήμος μας την έχει διάσπαρτη σε διάφορα σημεία της πόλης και στο πολιτιστικό μας κέντρο, ένα τμήμα της μπορούμε, πρέπει και θέλουμε να γίνεται μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο. Το δεύτερο είναι το κέντρο μελετών για το Θουκυδίδη. Είναι μια πρόταση που την κάνουμε χρόνια. Ο Θουκυδίδης είναι τεράστιο κεφάλαιο για τον Άλυμο, είναι ο γνωστότερος πολίτης του Αλίμου στην ιστορία. Έχει αφήσει ένα τεράστιο έργο πίσω που διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια και σε όλες τις σχολές διπλωματίας του κόσμου και σε όλες τις σχολές δημοσίων σχέσεων, διεθνών σχέσεων. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο κεφάλαιο που μπορεί και οφείλουμε να το αναπτύξουμε και να το αναδείξουμε σαν απόγονοι, σαν πολίτες του Αλίμου, της πόλης του Κηδίδη, αλλά και που αναπτυξιακά μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, να φέρει επιστήμονες, να φέρει πανεπιστήμια, να φέρει συνέδρια. Άρα λοιπόν έχει και προστιθέμενη αξία και για το ίδιο το πάρκο και για τη χώρα μας, όχι μόνο για το Δήμο μας. Ένα κέντρο λοιπόν μελετών για το Θουκυδίδη μπορεί να συνδυαστεί και με μια βιβλιοθήκη που είναι χρέος να γίνει. Τρίτον, δημοτική πινακοθήκη. Ο Δήμος μας πια έχει αποκτήσει μια συλλογή έργων τέχνης που είναι μουσιακού επίπεδου. Άρα λοιπόν ζητάμε στο χώρο του πάρκου, που θα έχει και χώρο μάλιστα για εκθέσεις και πάρκο γλυπτών, ταιριάζει απόλυτα να μας διατεθεί ο χώρος να ανεγείρουμε μία δημοτική πινακοθήκη που θα πληρώνουν οι επισκέπτες του πάρκου ένα μικρό αντίτιμο για να μπουν μέσα. Θα είναι δωρεάν βεβαίως για τους δημότες, για τα σχολεία του Αλίμου κλπ. Όλοι οι υπόλοιποι θα πληρώνουν ένα μικρό αντίτιμο. Αντιλαμβάνεστε, όταν έχετε Άραβες, Κινέζοι, Ευρωπαίοι, Αμερικάνοι, για να επισκεφθούν μια τέτοια μουσείο στην ουσία που θα έχει εκεί ο Δήμος μας, πρέπει να έχουν ένα μικρό συμβολικό αντίτιμο το οποίο θα συντηρεί το χώρο αυτό, γιατί και ένας τέτοιος χώρος έχει έξοδα. Άρα λοιπόν, ζητάμε χώρο για τη δημοτική πινακοθήκη. Εκεί θα στεγαστεί μια έκθεση σύγχρονης ελληνικής τέχνης σοβαρής αισθητικής και οικονομικής αξίας. Άρα και αυτό είναι μια προστιθέμενη αξία για το πάρκο. Επίσης ζητάμε χώρο για να ανεγείρουμε κλειστό γυμναστήριο. Έχουμε μεγάλες ανάγκες για άθληση, έχουμε ένα κλειστό γυμναστήριο, γίνεται προσπάθεια να ανεγερθεί και ένα δεύτερο κάπου στην πόλη. Εκεί όμως, αν μας διατεθεί χώρος μέσα στο πάρκο, είναι κάτι που ταιριάζει απόλυτα με τις χρήσεις αθλητισμού, μπορεί να είναι και προς τη μεριά του Αλίμου, δηλαδή προς τη γειτονιά των Τραχώνων ή μέσα στην ενότητα του αθλητισμού, και να εξυπηρετήσει το λαϊκό μαζικό αθλητισμό της νεολαίας μας και άλλων, αλλά κυρίως της νεολαίας μας. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό πρέπει να μας διατεθεί χώρος να δημιουργήσουμε και ανοιχτά γήπεδα. Μιλάμε για μια έκταση περίπου 9 στρεμάτων που θα έχει βόλεϊ, μπάσκετ, τένις, μικρά γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5 και να έχουμε άθληση πάλι των πολιτών. Μαζικός λαϊκός αθλητισμός, όχι πρωταθλητισμός, διότι εδώ ελοχεύει ο κίνδυνος να διατεθεί το κομμάτι του αθλητισμού. Ξέρετε, έχει 8 ενότητες στο πάρκο. Η μία ενότητα από τις 8 είναι πολιτισμός. Υπάρχει ο κίνδυνος να διατεθεί στο Υπουργείο Αθλητισμού
για πρωταθλητισμό, για επαγγελματικό αθλητισμό και πάλι να κλειδώσει και για να το κοιτάμε εμείς οι πολίτες μας απ' έξω. Αυτοί οι χώροι είναι λογικό να φιλοξενήσουν σε κάποιο βαθμό και πρωταθλητισμό, γιατί και ο πρωταθλητισμός έχει πολλές δυσκολίες για τους ανθρώπους, για τους αθλητές μας που μας τιμάνε διεθνώς και που με δύσκολες συνθήκες και από την τσέπη τους επιδοτούν την προσπάθειά τους. Αλλά δεν πρέπει να αποκλείσουμε τον αθλητισμό και την υγεία και τον αθλητισμό στην καθημερινότητα και τη νεολαία και όλους τους πολίτες. Άρα πρέπει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η χώρα να δουν για λαϊκό μαζικό αθλητισμό. Γι' αυτό και ζητάμε κι εμείς να χαρακτηριστούν μέσα στα. Κοιτάξτε να σας πω, είναι 2.000 θέματα. Θα έχουμε 205.000 τετραγωνικά μέτρα δόμησης. Αν λοιπόν από αυτά τις 205.000 τετραγωνικά μέτρα δόμησης διατεθούν και 800 στο Δήμο Αλίμου για να κάνουμε αποδυτήρια και τουαλέτες για να εξυπηρετήσουμε κάποια γήπεδα, δεν νομίζω ότι χάνει η επένδυση. Προσθέμενη αξία παίρνει και η επένδυση. Εμείς λοιπόν επίσης προτείνουμε και λέμε ότι πρέπει να χωροθετηθεί ένα καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Είναι μεγάλη έλλειψη για όλη την Νότια Αθήνα. Αυτό μπορεί να είναι και μια διαδημοτική δράση. Και τέλος λέμε ότι μέσα στο πάρκο πρέπει να χωροθετηθεί και αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί και να συστεγαστεί με κέντρο συντήρησης αρχαιοτήτων. Δηλαδή να έρχονται πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο και επιστήμονες από όλο τον κόσμο να κάνουν συντήρηση σε ευρήματα και εκθέματα τα οποία αφού συντηρηθούν θα εκτίθενται και διαρκώς να έχουμε ένα κέντρο συντήρησης, διαρκώς να συντηρούνται και να εκτίθενται άλλα ευρήματα. Δηλαδή να έχουμε κυλιόμενες εκθέσεις και επισκέπτες και φοιτητές και καθηγητές από όλο τον κόσμο που θα έρχονται στο σημείο αυτό για να κάνουν συντήρηση των χιλιάδων ευρημάτων που υπάρχουν στη χώρα μας και τα οποία μένουν ασυντήρητα, δεν μπορούν να συντηρηθούν. Εκεί είναι μια ευκαιρία λοιπόν να έχουμε και τουρισμό τέτοιων. Δηλαδή επισκέπτες, επιστήμονες και φοιτητές που θα έρχονται για να έχουν την εμπειρία και τη συμμετοχή τους στη συντήρηση και που αυτό θα δίνει διαρκώς και κυλιόμενες εκθέσεις με καινούργια, με διαφορετικά ευρήματα που συντηρώνται κάθε φορά. Άρα, σε συνδυασμό με το Αρχαιολογικό Μουσείο που θα στεγάσει αυτό, ζητάμε πάντα τα ευρήματα του Δήμου Αλίμου, γιατί έχουμε στο υπόγειο του Μουσείου του Πειραιά και σε άλλα σημεία τα ευρήματα του Αλίμου που σαπίζουν. Εδώ είναι μια πρώτη ευκαιρία να τα βγάλουμε στο φως, να τα δει, να τα θαυμάσει και ο Δημότης του Αλίμου και ο κάθε επισκέπτης από κάθε γωνιά της γης. Και αυτά, αν θέλετε, να γίνουν και ένας πόλος προσέλκυσης τουριστών και επισκεπτών και αυτά μαζί με όλα τα άλλα, γιατί καλό το ενιδρύο που θα γίνει και αυτό θα φέρει κόσμο. Καλά όλα αυτά προβλέπονται, αλλά και ένα αρχαιολογικό μουσείο χρειάζεται. Και μπορεί να είναι όχι αποκλειστικά του Αλίμου, μπορεί να είναι και των υπολείπων δήμων, γιατί και η Γλυφάδα έξω έχει πάρα πολλά ευρήματα και το Ελληνικό έχει ευρήματα πολλά κλπ. Επίσης, λέμε ότι πρέπει μέσα σε αυτό το σχέδιο να προβλεφθεί και να θεσμοθετηθεί, να χωροθετηθεί η στέγαση όλων των φορέων, των πολιτών, κοινωνικών και αθλητικών συλλόγων, που μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό του ακινήτου. Δηλαδή, έχουμε και το έχουμε ήδη ζητήσει και με προηγούμενα και με την περσινή μας απόφαση και δεν έχουμε δει καμία ανταπόκριση από το κράτος βέβαια. Δηλαδή, έξωση έχει γίνει στα αθλητικά σωματεία, στον ΕΝΟΑ, στον ΑΟΑΚ. Πρόβλημα έχει και ο Βίκτορ Τανίκη. Όλοι οι φορείς που γνωρίζουμε, οι κοινωνικοί, οι πολιτιστικοί, οι αθλητικοί φορείς, αυτό που απολαμβάνουν από αυτή την επένδυση μέχρι στιγμής από τη μεριά του κράτους είναι οι εξώσεις, ο διωγμός και το κυνηγητό. Λοιπόν, μια σοβαρή πολιτεία και μια σοβαρή επένδυση λαμβάνει μέρημνα και για τις χρήσεις που ήδη βρίσκει πηγαίνοντας κάπου, τις σέβεται και τις εντάσσει μέσα στο σχεδιασμό της. Εμείς δεν λέμε να μείνουν όλα όπως ήταν, μπορεί να μετακινηθούν, μπορεί να αλλάξουν χώρο, μπορεί να αλλάξουν υποδομές, δεν έχει σημασία, αλλά πρέπει αυτές οι ήδη υποδομές που λειτουργούν, που είναι κοινωνικού και αθλητικού χαρακτήρα, να γίνουν σεβαστές και να χωροθετηθούν. Ξαναλέω, μέχρι σήμερα αυτό που έχουν απολαύσει από το σχεδιασμό και από την πολιτεία οι σύλλογοι και οι φορείς είναι τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, οι διωγμοί και οι εξώσεις. Τόση είναι η ευαισθησία του ελληνικού κράτους και της ελληνικής πολιτείας και του κεντρικού κράτους απέναντι σε αυτούς τους φορείς. Επίσης, προβλέπονται σε κάποια σημεία πάρκινγκ. Προβλέπονται όμως έξω από το πάρκο. Δηλαδή, παράδειγμα, βλέπετε, θα σας το δείξω λίγο με... εδώ, δεν ξέρω αν το βλέπετε, εδώ είναι μία είσοδος του πάρκου. Εδώ λοιπόν,
βλέπουν πάρκινγκ. Το πάρκινγκ δεν μπορεί να επιβαρύνει την οικιστική περιοχή. Αυτή η περιοχή έξω από το πάρκο θα είναι μια περιοχή, μια ζώνη ανάπτυξης. Πάλι με δόμηση, με αυτοκίνητα, με κυκλοφορία. Δεν μπορεί λοιπόν, και όπως είναι αυτό αντίστοιχα, βεβαίως γίνεται παντού και γύρω-γύρω. Δεν μπορεί λοιπόν να κάνουμε τις ζώνες της οικιστικής ανάπτυξης πάρκινγκ για το Μητροπολιτικό Πάρκο. Πρέπει το Μητροπολιτικό Πάρκο να διαθέτει επαρκείς υποδομές, υποδοχής και εξυπηρέτησης όσων θα πάνε να το επισκεπτούν. Άρα, αντί να είναι εδώ έξω το πάρκινγκ και να επιβαρύνει την οικιστική περιοχή, πιθανολογώ, δεν έχουμε δει τώρα τις μελέτες, πιθανολογώ αυτό που είναι απ' έξω μπορεί και να το χρεωθούμε και όσες φορά σε γη, δηλαδή η κοινή ωφέλεια που θα πάρει η κοινωνία από την πολεοδόμηση αυτής της περιοχής να είναι το πάρκινγκ για το πάρκο. Αυτό είναι μιζέρια πολεοδομικά και είναι και έλλειψη κοινής λογικής. Υπάρχει απεριόριστος χώρος μέσα στο πάρκο, αντί να είναι ακριβώς απ' έξω, να είναι ακριβώς μέσα το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ λοιπόν και όλα τα πάρκινγκ λέμε να γίνουν ακριβώς μέσα από την πόρτα του πάρκου και όχι έξω από την πόρτα του πάρκου, διότι το πάρκο σαν χρήση, σαν ζώνη, πρέπει να υποδέχεται και να εξυπηρετεί τους επισκέπτες της. Όπως και οι ζώνες πολεοδόμησης, δηλαδή αυτή εδώ η ζώνη, πρέπει να έχει επαρκείς χώρους για να υποδέχεται και να φιλοξενεί αυτούς που θα μένουν εκεί, τους επισκέπτες τους κλπ. Εδώ αυτή η ζώνη το ίδιο, αυτή η ζώνη το ίδιο. Καλά, για εδώ δεν μιλάμε τώρα, θα τα πούμε μελλοντικά. Εδώ όταν θα μας έρθουν τα σχέδια, τα τελικά σχέδια, που θα δούμε τι γίνεται με τον Άγιο Κοσμά. Δεν μπορεί να μην έχει προβλεφθεί στον Άγιο Κοσμά καθόλου χώρος κοινοφελής και κοινόχρηστος, όπως βλέπετε είναι όλος γκρίζος. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, εκεί προβλέπουν όλο χτίσιμο. Δηλαδή όχι χώρους κοινής ωφέλειας. Αυτό είναι λάθος πολεοδομικά. Δεν μπορείς να έχεις μια ολόκληρη γειτονιά χωρίς κοινοφέλεια και να παίρνεις την κοινοφέλεια και να την βάζεις από πάνω. Εδώ βλέπω δηλαδή ένα σκεπτικό μίζερο, κακομήρικο, να τα χτίσω όλα προς την παραλία και να δώσω την κοινή ωφέλεια προς τα πάνω. Δεν είναι πλήρης άρτιος επιστημονικά αυτός ο σχεδιασμός. Αυτό αποπνέει, ξαναλέω, μία μιζέρια. Λοιπόν, αλλά θα το δούμε αν θα είναι τελικά έτσι. Αν θα είναι έτσι, εμείς θα ζητήσουμε να διορθωθεί. Σε κάθε περίπτωση, κάθε γειτονιά, αυτή, κάθε γειτονιά καινούρια που γίνεται, θα πρέπει να έχει τους χώρους στάθμευσης, τους χώρους κοινής ωφέλειας και το πάρκο λοιπόν τους δικούς του χώρους στάθμευσης. Δεν θα γίνουν το πάρκινγκ του Μητροπολιτικού Πάρκου απ' έξω με στις γειτονιές. Δεν έχει λογική κοινή αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να κάνεις και υπερεπιστήμονα για να το σκεφτεί. Τώρα, τελευταίο, προβλέπει το σχέδιο μία μείωση στις θέσεις στάθμευσης. Δηλαδή, σύμφωνα με τους σταθερούς τύπους του Προεδρικού Διατάγματος 111-2004, πρέπει να έχουμε 6.182 θέσεις στάθμευσης για τις χρήσεις του πάρκου. Αυτό το πάρκο με αυτές τις υποδομές και τις χρήσεις που έχει μέσα βγάζει ο τύπος που ορίζει ο νόμος 6.182 θέσεις. Δίνει ένα άρθρο, το άρθρο 5 του νόμου, του Προεδρικού Διατάγματος, ναι, της νομοθεσίας δηλαδή, τη δυνατότητα να μειωθεί σε ένα ποσοστό. Και έτσι το μειώνει, όπως έχει υπολογίσει εδώ η Τεχνική Υπηρεσία, κατά 18,5%. Δηλαδή οι 6.182 θέσεις γίνονται 5.036. Εμείς ζητάμε να μην προκληθεί, να μην σχεδιαστεί και να μην υλοποιηθεί αυτή η μείωση των θέσεων στάθμευσης. Καλύτερα να περισσεύουν χώροι στάθμευσης και να είναι κενοί, παρά να φτάνουμε στα όρια του μπουκώματος, στα όρια της αντοχής και της ανοχής της κυκλοφοριακής μιας περιοχής. Ζητάμε λοιπόν ό,τι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα, 6.180 θέσεις και όχι 5.000 θέσεις, αυτές να γίνουν. Τώρα, θα πει κανείς, μα καλά, όλα αρνητικά, τα βλέπεις ήδη τόσα πολλά σημεία, έχεις να παρατηρήσεις. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αυτά τα σημεία που παρατηρούμε δεν είναι πολλά. Δηλαδή, σε σχέση με τις εκατοντάδες των σελίδων και τις δεκάδες των σχεδιαγραμμάτων, αυτά είναι ελάχιστα που λέμε. Έχουμε εντοπίσει, και κάποια τα γράφουμε και στην εισήγηση, πολλά θετικά στοιχεία που έχει αυτός ο σχεδιασμός. Δηλαδή, η διαχείριση των υδάτων, οι μελέτες όλες που έχουν γίνει για τη διαχείριση των υδάτων, είναι πάρα πολύ καλές μελέτες. Είναι εξαιρετική, πολύ φιλική στο περιβάλλον και πολύ σύγχρονη διαχείριση των υδάτων. Η ανοιχτή μορφή των ρεμάτων που έχουν είναι πολύ καλό στοιχείο. Η ανάπλαση των ρεμάτων στην αρχική τους θέση και του ρέματος των τραχώνων. Αυτό είναι το ρέμα των τραχώνων. Βλέπετε, έρχεται από πάνω, από πιο πάνω από τον άλυμο, φτάνει εδώ και συνεχίζει. Εκεί ήταν αρχικά. Το βλέπετε.
Στην πορεία πήγε εδώ, γι' αυτό και προέκυψε και το πρόβλημα με το διπλανό Δήμο. Που λέει, αφού μετακινήθηκε το ρεύμα, μετακινηθήκαν τα όρια μας, αλλά τα όρια μας τώρα έχουν έρθει εδώ. Τώρα το ρεύμα ξαναμετακίνεται, ξαναπάει στην αρχική του θέση. Άρα λοιπόν, κανείς πια δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι εδώ κάπου είναι και τα όρια μας. Λοιπόν, αυτό ανασυστήνεται στην αρχική του θέση, εκεί που τον παζώσαν οι Γερμανοί για να κάνουν το 1943 την επέκταση του αεροδρομίου. Επίσης, είναι πολύ καλή η πρόβλεψη ότι μέσα στο πάρκο, ναι, μεν χτίζονται 250.000 τετραγωνικά μέτρα, αλλά όλα τα κτίρια, πλην ενός, που θα είναι το πόσιμο και θα είναι η ουρανοξύστης, όλα τα κτίρια είναι πολύ χαμηλά, δηλαδή μέχρι 2 ορόφους και μέχρι 10 μέτρα. Άρα μιλάμε για χαμηλά, στην ουσία, διόρροφα κτίρια και αυτό είναι καλό. Έχει πολλές προβλέψεις για πεδοτόπους και μάλιστα πεδοτόπους καλά σχεδιασμένους. Προβλέπει όλη η χρήση του πάρκου να γίνεται με σύγχρονα smart συστήματα, τα οποία εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο και ασφάλειας, δηλαδή δεν χαλάνε τα φώτα εύκολα, ελέγχονται, ρυθμίζονται, υπάρχει πυρόσβεση ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολύ σύγχρονες υποδομές και αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό για την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητα του πάρκου. Υπάρχει πρόβλεψη για το πάρκο γλυπτικής. Δυστυχώς η Ελλάδα και ειδικά το Λεκανοπέδι της Αθηκής είναι μια χώρα και μια πόλη, η Αθήνα, ή αν θέλετε μια περιοχή το Λεκανοπέδι, που έχει πολύ κακή σχέση, έως και ανύπαρκτη σχέση, με την γλυπτική τέχνη, σε αντίθεση με ό,τι γίνεται σε άλλες πρωτεύουσες και σε άλλες περιοχές του εξωτερικού. Αυτό λοιπόν είναι μια καινοτομία, η γλυπτική τέχνη, που λείπει από την πόλη μας, στην οποία, όπως ξέρετε, όπου υπάρχουν κάποια γλυπτά οι πρωτομές, πάνε και βανδαλίζονται, τους κόβουν τα κεφάλια, τα ρίχνουν κάτω, τα βάφουν. Δηλαδή, είμαστε τριτοκοσμική κοινωνία σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με το πώς συμπεριφερόμαστε στον δημόσιο χώρο και ειδικά με τα γλυπτά και τα έργα τέχνης στον δημόσιο χώρο. Εν τούτης, αυτή η πρόβλεψη έχει να καλύψει μία έλλειψη που υπάρχει. Δηλαδή, και ο τουρίστας που θα έρθει στη χώρα μας να δει γλυπτά, να δει γλυπτική τέχνη σε υπαίθριο χώρο. Πολλά άλλα είναι τα στοιχεία που είναι θετικά. Τα θετικά όμως δεν χρειάζεται να τα λες. Εξυπακούεται ότι τα αποδέχεσαι και όταν λες ότι καταρχήν είναι κέρδος ότι θα φτιαχτεί αυτό το πάρκο σε αυτά τα 2.000 στρέμματα. Δηλαδή αυτό είναι στην ουσία το μεγάλο κέρδος της κοινωνίας από όλη αυτή την ιστορία. Αυτό το πάρκο. Αυτό θα έχει η κοινωνία, ας πούμε, για να αναπνεύσει, για να έχει το πράσινο, τις πολιτιστικές, τις κοινωνικές χρήσεις κλπ. Αυτά λοιπόν εξυπακούεται ότι είναι θετικά. Γι' αυτό και δεν κάνουμε παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις μας, ξαναλέω, επισημαίνονται σε περίπου 10 σημεία που σας ανέφερα, τα οποία χρειάζονται αλλαγή και βελτίωση. Λοιπόν, εγώ αυτά έχω να πω. Δεν θέλω να μακρηγορήσω όλο γιατί θα σας κουράσω. Είναι πολλά αυτά που κανείς θα ήθελε και θα μπορούσε να πει. Θέλω όμως να σας ακούσω. Δυστυχώς, και το λέω κλείνοντας αυτό, παρότι είναι μικρή συμμετοχή, δηλαδή είναι πολλοί συμπολίτες μας που είναι μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης και είναι απόντες, παρότι είναι μικρή συμμετοχή, δεν θα γινόταν να την αναβάλουμε. Και θέλω να το πω γιατί, και δεν πρόλαβα και ζητώ συγγνώμη, κυρία Καμαρινού, να επικοινωνήσω μαζί σας. Θέλω τηλεφωνικά να σας πάρω να σας το πω, γιατί και η κυρία Καμαρινού σήμερα μου απέστειλε και μία επιστολή με την οποία ζητάει μια ολιγοήμερη αναβολή, που είναι απολύτως λογική, όχι ολιγοήμερη, εβδομάδων κανονικά θα, δηλαδή 3, 4, 5 εβδομάδων. Δυστυχώς όμως, το ξαναλέω και εσάς κυρία Καμαρινού, ψάχναμε όλο το καλοκαίρι, μας ήρθε 10 Αυγούστου το έγγραφο, 13 το στείλαμε, γιατί ήταν Παρασκευή, 13 Δευτέρα μεσημέρι το στείλαμε και εμείς σε όλους. Ψάχναμε να δούμε αν αυτό, 10 Αυγούστου μας λέγανε 3 Σεπτέμβρη, ψάχναμε να δούμε αν είναι αυστηρό ή μπορεί να πάρει 2, 3, 4 μέρες. Λείπανε όλοι οι αρμόδιοι πάλι σε άδειες κλπ. Τελικά, σήμερα μας διευκρινίστηκε, που μπορέσαμε να βρούμε κάποιους, ότι το 3 Σεπτεμβρίου είναι αυστηρό. Δηλαδή, μέχρι 3 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι πρέπει να έχουμε στείλει τις απόψεις μας. Αλλιώς δεν θα ληφθούν υπόψη. Τώρα θα μου πείτε και που θα τις στείλουμε εμπρόθεσμα, θα ληφθούν υπόψη. Η εμπειρία δείχνει μέχρι σήμερα ότι δεν τις λαμβάνουν υπόψη. Δεν ξέρω αν γίνονται σουβέρ, σουπλά, προσάναμα, δεν ξέρω τι τις κάνουν τις απόψεις μας. Και είναι και απόψεις, ξέρετε, το κουβέντιαζα και με Δήμαρχο της Λιφάδας εχθές. Μου λέει, πέρσι δεν έκανα διακοπές, καθόμουν και έγραφα κλπ. Αυτό που κάναμε δηλαδή και εδώ όλοι. Λοιπόν, και βλέπω δεν έχουν λάβει τίποτα υπόψη. Και κάπου δηλαδή αγανακτής και φοβάμαι, μου λέει και εκείνος, και το λέω και εγώ και σας το λέω δημόσια, φοβάμαι ότι δεν μας ακούνε καθόλου. Αμφιβάλλω αν θα τα διαβάσει και κανείς. Και αν τα διαβάζει, θα μπει στη διαδικασία και στον κόπο κάτι από όλα αυτά να λάβει υπόψη. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εμείς έχουμε ένα χρέος απέναντι στην πόλη μας, στην κοινωνία μας, στον εαυτό μας
και στις επόμενες γενιές που θα έρθουν σε αυτή την πόλη, έχουμε υποχρέωση να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Σαν να ήταν αυτά που λέμε εμείς 100% να υλοποιηθούν. Σαν να σχεδιάζαμε εμείς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Σαν να έχουμε 100% εμείς την ευθύνη για αυτό το πράγμα. Τώρα, αν οι άλλοι θα τα κρατήσουν, θα τα πετάξουν, ή όποια ευθύνη και όποιος χειρισμός βαραίνει και θα βαραίνει εκείνους. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν μπορεί να γίνει δυστυχώς αναβολή της σημερινής συζήτησης, αν και, και εγώ θα το ήθελα. Η Αργυρούπολη που έχει. Ναι, ακούστε, θα σας πω. Η Αργυρούπολη έχει στις 4. Η Αργυρούπολη λοιπόν, αν λάβει απόφαση στις 4, θα είναι εκπρόθεσμη στις 5 το πρωί που θα στείλει τις απόψεις της και δεν θα πρέπει ούτε τυπικά να ληφθούν υπόψη στη διαβούλευση. Τώρα, εάν έχει στείλει ένα τρόπο για να το ξεπεράσει κάπως αυτό, είναι να στείλει ο Δήμαρχος μια επιστολή 3 του μήνα και να λέει αυτές είναι οι θέσεις μας. Και να εγκριθούν μετά από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά αυτό νομίζω δεν έχει και αξία. Δηλαδή, και εγώ μπορούσα να στείλω αυτή την εισήγηση τώρα και να πω αυτές είναι οι θέσεις μας και μετά να έρθουν για επικύρωση. Αλλά δεν είναι και τόσο. Και αυτό, δηλαδή, θεωρώ. Δεν ξέρω η Αργυρούπολη τι θα κάνει και πώς θα το κάνει. Θεωρώ, μετά και από τη σημερινή επαφή που είχαμε με το Υπουργείο, ότι αυστηρά 3 και τελείωσε, ότι έχει μεγάλο κίνδυνο όποιος στείλει 4 το πρωί να είναι εκπρόθεσμος και να είναι απορριπτές διαδικαστικά δηλαδή οι θέσεις του. Δυστυχώς, ενώ έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε, δηλαδή, δεν ήσασταν από μια μεριά να μας δείτε όλους σκηνές απειρού κάλους. Να είμαστε στην παραλία και να είμαστε με το αντιλιακό και να διαβάζουμε τα σχέδια αυτά και να πέφτει ο καφές πάνω στα χαρτιά. Δηλαδή, εντάξει τώρα, και εμείς ξέρετε που μας τα στέλνουν, ναι, μην είμαστε αιρετικοί και αγαπάμε την πόλη μας, αλλά έχουμε και κάποια βιολογικά όρια αντοχών που τα ξεπερνάμε για να είμαστε συνεπείς. Αλλά δεν μπορεί θεσμικά να κακοποιεί την αυτοδιοίκηση στο κεντρικό κράτος με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αν θέλετε, μπορούμε το θέμα της Μαρίνας, επειδή στο θέμα της Μαρίνας υπάρχει μια παράταση και το πάνε για 25 Σεπτεμβρίου, εκεί αν θέλετε μπορούμε να μην το κουβεντιάσουμε σήμερα, να διακόψουμε τη συνεδρίασή μας και να την επαναλάβουμε, ξέρω εγώ, σε 5-10 μέρες. Έχουμε μια τέτοια δυνατότητα. Πάλι οριακά θα είμαστε, αλλά υπάρχει δυνατότητα. Να είναι και περισσότεροι και να κουβεντιάσουμε και άλλα πράγματα. Γιατί θέλω να πω ότι και για το θέμα της Μαρίνας έχει γίνει μια τεράστια, νομίζω, παρανόηση. Αυτό που έχει βγει σε διαβούλευση είναι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η ΜΠΕ, για την έκδοση άδειας λειτουργίας της Μαρίνας στη σημερινή της μορφή. Δηλαδή, δεν κουβεντιάζουμε την ανάπλαση και την νέα μορφή της Μαρίνας. Λέμε ότι σήμερα η ΕΤΑΔ που διαχειρίζεται τη Μαρίνα θέλει να πάει να βγάλει άδεια γιατί λειτουργεί χωρίς άδεια. Και δυστυχώς αυτό είναι το ελληνικό κράτος που κατά τα άλλα μας στέλνει ελέγχους εδώ και μας ταλαιπωρεί. Ξέρετε, το Υπουργείο και το κάθε Υπουργείο μας στέλνει εδώ διαρκώς ελέγχους. Πάρ και τούτο, πάρ και εκείνο, έλα και σε απολογία. Δεν έχει σημασία που αθωνόμαστε εμείς κάθε φορά. Σημασία έχει ότι χάνουμε πολύτιμο χρόνο για να εξηγούμε τα αυτονόητα. Αυτοί λοιπόν οι κύριοι, το κεντρικό κράτος που έρχεται και κάνει τον ελεγκτή στους Δήμους και. Το ίδιο δεν φροντίζει να λειτουργεί με τη στοιχειώδη νομιμότητα. Όλες οι μαρίνες εδώ στην Ελλάδα λειτουργούν πειρατικά, χωρίς άδεια. Να ανοίξει ο Δήμος ένα χώρο χωρίς άδεια, τι θα μας κάνουν, θα μας σκίσουνε. Πώς το κράτος λειτουργεί τόσες μαρίνες όλη την ελληνική επιχείρηση και εισπράττει πολλά εκατομμύρια χωρίς άδεια. Τι επιχειρεί λοιπόν τώρα να κάνει η ΕΤΑΔ, να βγάλει άδεια για τη Μαρίνα Αλίμου. Με τη σημερινή της μορφή, όπως είναι σήμερα. Αν έρθει ο επενδυτής σε ένα χρόνο και σε 6 μήνες και θελήσει να αλλάξει έστω και ένα πραγματάκι, να πάρει, ξέρω εγώ, μία αντλία από το ένα σημείο την πάει στο άλλο, ή οποιαδήποτε παραμικρή αλλαγή θέλει καινούργια διαδικασία τέτοια από την αρχή. Άρα λοιπόν δεν κουβεντιάζουμε για αυτό που κάποιοι διέδωσαν ή κατάλαβαν την ανάπλαση της μέρας κλπ. Κουβεντιάζουμε μόνο για να βγει άδεια λειτουργίας με τη σημερινή προσφυγή. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην ΠΕ που έστειλαν δεν έχουμε πολλές παρατηρήσεις. Πάλι είναι λάθος τα διοικητικά του Δήμου Αλίμου, πάλι το δείχνουν κολοβό το Δήμο το δικό μας, πάλι έχουν μέσα ελλείψεις. Το παραλιακό πεζόδρομο εδώ, τον περίφημο παράνομο πεζόδρομο που πριν από 40 χρόνια εδώ έγινε από το ελληνικό δημόσιο, τότε ξέρετε δεν υπήρχαν πολυδομίες, μπαζόνα και φτιάχνανε έτσι. Έτσι φτιάχνει εδώ ο παραλιακός πεζόδρομος. Αυτό που κάποιοι αξιοποιούν τώρα για να πάνε να καταγγείλουν το συνεάλιμος κλπ. Λοιπόν, αυτό το δείχνει η μελέτη της Μαρίνας σαν μια νομίμως υφιστάμενη κατασκευή και το έχει λάβει σαν τεχνικό και επιστημονικό δεδομένο υπόψη για να μελετήσει όλη τη Μαρίνα. Γιατί δεν μελετάει μόνο τη Μαρίνα, μελετάει τη Μαρίνα και ένα χιλιόμετρο περιμετρικά.
Δηλαδή, έχει μελετήσει και παρουσιάζει ως μια νόμιμη κατασκευή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τεχνικά και λειτουργικά, έναν χώρο που είναι παράνομος. Άρα, με το καλημέρα έχει μια σοβαρή ατέλεια. Εδώ λοιπόν, οι κύριοι, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών, που έχει και την ΕΤΑΔ, να έρθει και να νομιμοποιήσει, όπως εδώ και καιρό οφείλει, γιατί υπάρχει πλήρης φάκελος πια, την κατασκευή αυτή, ή θα πρέπει να αλλάξει όλη τη μελέτη και να πάει κάποιους μήνες ή χρόνια πίσω την αδειοδότηση της Μαρίνας. Τα κουλουβάχατα που κάνει το κράτος θα τα λουστεί κιόλας. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση εγώ σαν δήμαρχος να δεχτώ το ίδιο Υπουργείο να μου βγάζει στο χώρο αυθαίρετο και να μην το νομοποιεί και το ίδιο Υπουργείο στην άλλη μελέτη το δείχνει νόμιμο και βάσει αυτού να βγάζει τον εαυτό του άδεια. Αυτά δεν γίνονται, θα τα ξεχάσουμε. Λοιπόν, ή θα είναι νόμιμος πλήρως και κανονικά ο χώρος και ως τέτοιος θα χρησιμοποιηθεί και στις μελέτες και από όπου θέλει από το κράτος, ή είναι παράνομος και δεν θα βγάλει ποτέ του άδεια το κράτος. Και αν βγάλει θα πάνε την προσβάλλουν στα δικαστήρια. Τελειώσαμε. Δεν θα παίξουμε σε αυτή την πολιτεία και σε αυτή τη χώρα τις κουμπάρες, διότι εδώ φαίνεται και από τα Υπουργεία παίζουν τους κουμπάρες. Ο ίδιος χώρος, το ένα χαρτί είναι νόμιμος και ρίχνουν πρόστιμο στο Δήμο, στο άλλο, συγγνώμη, είναι παράνομος για το Δήμο και τώρα πρόστιμο, και στο άλλο είναι νόμιμος και πάνε να βγάλουν άδεια στον εαυτό τους. Δεν γίνονται αυτά. Πρέπει και λίγο τα Υπουργεία και το κεντρικό κράτος να αρχίσει κάπως να σοβαρεύεται. Ας μιμηθεί την αυτοδιοίκηση. Πολλοί δήμαρχοι και πολλοί δήμοι είναι πολύ πιο σοβαροί από το κράτος. Και πλεονάσματα έχουμε και τάξη υπάρχει διοικητική κλπ. Λοιπόν, τη Μαρίνα λοιπόν την αφήνουμε για επόμενη συνεδρίαση. Να κάνουμε ένα κύκλο να μιλήσουμε όλοι. Ωραία. Να προηγηθούν οι φορείς και οι συνάδελφοι, αν δεν έχετε αντίρρηση. Ναι. Ωραία. Να παίρνετε παρακαλώ το λόγο για να ακούγεστε στα πρακτικά. Ευχαριστώ. Ναι, από περιοχή Κηφιερίων, από το Σύλλογο. Δήμαρχε, είπες ότι ο Δήμος φαίνεται κολοβός στο σχέδιο. Καταλαβαίνω να γίνεται λάθος και κάποια τμήματα του Δήμου να υπολογίζονται ότι ανήκουν σε άλλο Δήμο. Υπάρχουν δηλαδή περιοχές οι οποίες είναι αγνώς του Δήμου. Είπατε τώρα η παραλία δεν μπορεί να την έχει βάλει, την αφήνει έτσι. Δείχνει. Σας τα έχουμε στείλει, δείτε τα. Άμα ανοίξετε, θα σας πω, για τη Μαρίνα συγκεκριμένα είναι ο χάρτης που υπάρχει στη σελίδα 113 και για τα διοικητικά όρια του Δήμου είναι σε όλες τις μελέτες. Τι εμφανίζουνε. Εμφανίζουνε, πώς να σου το πω, τη βάση ας πούμε του Google Map, δηλαδή την αεροφωτογραφία όλη την περιοχή, τη διακεκομένη γραμμή όμως των ορίων του Δήμου τη φτάνουν μέχρι την Ποσειδόνος. Από την Ποσειδόνος και κάτω δεν λέει τι είναι, αν είναι Δήμος Αλίμου, Δήμος Παλαιού Φαλήρου, ξέρω εγώ, δεν λέει αν υπάρχει εκεί Δήμος και τι Δήμος είναι. Άρα λοιπόν, το όριο του Δήμου Αλίμου τελειώνει στη λεωφόρο Ποσειδόνος. Λάθος. Ένα. Δεύτερο, στα όρια μας με την Αργυρούπολη Ελληνικό, δηλαδή εδώ. Εδώ. Δεν βάζουν γραμμή ορίων που τελειώνει ένα Δήμος που αρχίζει ο άλλος. Απ' την άλλη πλευρά βάζουν. Δεν γίνεται στη μία πλευρά να έχει όρια και στην άλλη να μην έχει. Δηλαδή αυτό δεν στέκει στοιχειοδός επιστημονικά. Ή δεν βάζεις πουθενά όρια ή βάζεις σε όλους τους Δήμους. Και λέμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν τα έγγραφα που ορίζουν τα όρια. Δεν τα αφισβητεί κανείς. Πάρτε λοιπόν κύριε, έχετε κάνει τόση δουλειά, τόσες μελέτες. Σας είναι δύσκολο δηλαδή να πάρετε μια απόφαση και να την εφαρμόσετε επί χάρτου. Εμείς το κάναμε. Εσείς γιατί δεν μπορείτε. Για κάποιο λόγο δεν θέλουν να πούν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, αλλά πώς θα γίνει όμως. Είναι υποχρεωμένοι. Πάσχουν αλλιώς τα σχέδιά τους. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Σμπράο. Παρακαλώ, ναι, να λέτε το όνομα, το επώνυμό σας και το φορέα που εκπροσωπείτε για την καταγραφή στο πρακτικά και για να ακούνε οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Λέγομαι Σμπράος, είμαι ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρίες, του Σωματείου Γονέων Ατόμων με Αναπηρίες, και να διευκρινίσω προς κάθε παρανόηση ότι το Σωματείο είναι φιλανθρωπικό, ειδικώς κερδοσκοπικό, μη κερδοσκοπικό, για αυτούς που πιστεύουν ότι είναι ιδιωτικό. Αυτό για να διευκρινιστεί, είναι Σωματείο Γονέων, με καταστατική μορφή από το 1999. Στο θέμα, λέγοντας ότι ως ευαίσθητος κοινωνικός φορέας μας απασχολεί στο μέγιστο βαθμό το τι θα γίνει με τα 50 παιδιά με αυτισμό και τις οικογένειές τους, τα οποία φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Από την 3 Σεπτεμβρίου ξεκινά το πρόγραμμα
κατά συνέπεια έχουμε μια αμεσότητα για το αν θα αντιμετωπίσουμε κλειστές πόρτες ή παράξενες διαθέσεις ή έχουμε ακούσει διάφορα. Η αλήθεια είναι ότι από τις αρχές Αυγούστου βρισκόμαστε σε επαφή με φορείς. Ο φορέας ο οποίος μας απασχολεί, αυτό θα σας βοηθήσει κύριε Δήμαρχε να έχετε και μια έτσι τρίτη διάσταση στο τι συμβαίνει στο γενικότερα πολιτικό καφενείο, θα έλεγα, μιας και σας αφορά ως όμορο Δήμο εδώ και τι αντιλήψεις υπάρχουν. Εγώ θα καταθέσω τις απόψεις μου και εσείς θα με κρίνετε γι' αυτό. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι αρμόδιος φορέας για μας είναι το Υπουργείο Υγείας, είναι η κυρία Φωτίου συγκεκριμένα, την οποία τη συναντήσαμε στις αρχές του Αυγούστου. Μας είπε ουδέν πρόβλημα, εννοείται ότι υπάρχει ρυθμιστική, νομοθετική ρύθμιση όπου τους ειδικούς φορείς, 4 στον αριθμό στεγαζόμαστε στο ελληνικό, δεν πρόκειται να τους πειράξει κανένας, θα βρεθεί λύση και βέβαια πολλά και ωραία λόγια. Στη συνέχεια λοιπόν αντιμετωπίσαμε το παράδοξο ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Πήγαμε και συναντηθήκαμε με τον Διευθύνων Σύμβουλο της Lambda Development, ο οποίος μας είπε... Τον κύριο Αθανασίου. Τον κύριο Αθανασίου, ακριβώς. Ο οποίος μας είπε, με συγχωρείτε, αλλά δεν σας γνωρίζουμε. Έχετε δίκιο, κατανοούμε, σαν επιχείρηση γνωρίζουμε τους 2 από τους 4 φορείς, εσάς δεν σας γνωρίζουμε. Αλλά καμία διάθεση να κάνουμε οτιδήποτε το οποίο θα μπορεί να ωφελήσει έναν ειδικό πληθυσμό. Αυτό που του είπα λοιπόν είναι ότι για μας το θέμα δεν είναι η απέτηση, αλλά η πρόθεση. Καταρχάς οι φορείς, ως ειδικοί φορείς, βρισκόμαστε για να καλύψουμε το κράτος. Δεν θα έπρεπε να υπήρχαν οι ειδικοί φορείς και είναι υποχρέωση του κράτους να εξυπηρετεί και σε πρωτοβάθμιο και σε δευτεροβάθμιο βαθμό τις ειδικές κατηγορίες που είναι τα άτομα με αναπηρίες. Ειδικά όταν είναι μικρής ηλικίας, όπου είναι υποχρέωση και δικαίωμα του κράτους για την εκπαίδευση και τη θεραπεία αυτών των παιδιών. Δυστυχώς αυτό δεν το κάνει το κράτος, με συνέπεια εμείς να προσπαθούμε να καλύψουμε, όχι με τον κατάλληλο ή καλύτερο τρόπο. Αυτό γνωρίζουμε, αυτό μπορούμε, αυτές είναι οι δυνατότητες. Η μόνη μας χρηματοδότηση είναι από τον ΕΟΠΗ, δηλαδή από τον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, ο οποίος όπως γνωρίζετε δυστυχώς μας στηρίζει ετεροχρονισμένα. Έτσι λοιπόν, ετεροχρονισμένα είναι πολύ δύσκολο να έχεις μια τόσο δύσκολη δομή, όπως είναι η δομή η δική μας. Εν πάση περιπτώσει, μας είπε να απευθυνθούμε, αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, στο Δήμο και στον κύριο Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης. Βεβαίως ακολούθησε αυτή την λογική, πήγα στο Δήμαρχο λοιπόν Ελληνικού, τον είδα και σήμερα μάλιστα, το πρωί, όπου ο οποίος μου είπε... Συγγνώμη, λέει, δεν σας ξέρω, αλλά γιατί απευθύνεστε στο Δήμαρχο Αλίμου και όχι σε εμάς, αφού χωροταξικά σε εμάς ανήκετε. Λέω, δεν το ξέρα ότι οι άνθρωποι, γενικότερα η αναπηρία, έχει εντοπιότητα. Ήξερα μέχρι τώρα ότι οι ειδικές κατηγορίες, οι κοινωνικές ομάδες δεν έχουν εντοπιότητα. Αγκαλιάζονται από όλο τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, θέλετε να το βάλουμε σε όρια του Δήμου. Ανήκουμε σε εσάς. Ναι, λέει, το ίδιο πρόβλημα έχουν και κάποιοι άλλοι φορείς, τους οποίους δεν θέλω να αναφέρω. Εκείνος μου τους ανέφερε, οι οποίοι βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη. Και λένε και αυτοί το ίδιο. Έβγαλαν φωτογραφίες με τον Δήμαρχο Αλίμου και τους έβαλαν στο ημερολόγιο. Και εμένα δεν μου έδωσαν καμιά σημασία. Και έρχονται τώρα να μου ζητήσουν να τους βοηθήσω. Όπως κάνετε κι εσείς. Λέω, με συγχωρείτε, δεν ζητάμε καμία βοήθεια. Είναι υποχρέωση του Δήμου και του κράτους να υποστηρίξει φορείς κοινωνικούς, όπως είμαστε εμείς. Αυτή λοιπόν, όταν είναι η απάντηση από το στόμα του ανθρώπων, όπως είναι οι δήμαρχοι, ένας δήμαρχος αρχίζει και τρομάζεις και φοβάσαι, γιατί πήγατε, ασχολείστε με το Δήμο Αλίμου, ο οποίος δεν ασχολείται μαζί σας, το λέω για να καταγραφεί αυτό,
Ακριβώς αυτά ήταν τα λόγια του Δημάρχου. Μου λέει: δεν ασχολείται μαζί σας. Τώρα έρχεστε στο παραπέντε να ζητήσετε τη βοήθεια τη δική μου. Του λέω: δεν ζητάω καμία βοήθεια και από κανέναν βοήθεια. Ειδικά έτσι όπως μου το θέτετε, δεν ζητάω καμία βοήθεια. Με κατεύθυνα να έρθω σε εσάς, γιατί θεωρείστε ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται όλη την ιστορία. Στην πραγματικότητα ο ίδιος το πιστεύει αυτό. Δηλαδή πιστεύει ότι το θέμα του πάρκου ελληνικού είναι μια προσωπική διαχείριση η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Δεν ξέρω αν αυτή τη λογική και αυτή την παρανόηση γενικότερα την περνάει και σε άλλους φορείς, αλλά σημαίνει μου το είπε ξεκάθαρα. Εν πάση περιπτώσει, χωρίς να μου δώσει κάποια κατεύθυνση, μου είπε την Τετάρτη πράγματι που υπάρχει η Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο να παρευρεθώ και να καταθέσω και εκεί προτάσεις. Του λέω δεν θα το κάνω γιατί ανήκω στο Δήμο Αλίμου. Από τις 8 Αυγούστου του 2017 έχουμε καταθέσει μέσω της κυρίας Σημανιάδου την έκθεση που αφορά το Σωματείο και τι θα γίνει με το Σωματείο. Κατά συνέπεια βεβαίως θα παρευρεθώ, αλλά δεν έχω να καταθέσω καμία πρόταση, γιατί αυτό ήδη έχει συμβεί. Κατά συνέπεια, δεν θα παίξουμε μια εικονική πραγματικότητα μεταξύ μας. Μου λέει, κάνε ό,τι θέλεις, αλλά η προθεσμία λύγει τότε. Και εγώ την επόμενη μέρα, κάτι που το παρατηρείτε ότι η επόμενη μέρα πιθανόν να είναι αργά, άρα λοιπόν υπάρχει και ένας εμπεγμός προς τους φορείς που ανήκουν στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, γιατί θα γίνει στις 8 η ώρα την προηγούμενη μέρα. Αυτό λοιπόν και κλείνω το θέμα με την ελληνικό ΑΕ και τα ελληνικά τουριστικά κίνητα, τα οποία τους έκανα την απλή ερώτηση. Καταλαβαίνω ότι εμείς βρισκόμαστε στο κέντρο της υποδομής. Το γήπεδο του baseball, στο οποίο στεγαζόμαστε, είναι κυριολεκτικά μέσα στο κέντρο ακριβώς της υποδομής. Είναι λογικό λοιπόν όταν χρειάζεται να γίνει ένα τόσο μεγάλο έργο, να μην στέκεσαι εμπόδιο, βεβαίως με διαφόρους τρόπους, αλλά να προσπαθείς με κατανόηση και συμβιβασμό να βρίσκεις λύση. Αυτό που προτείναμε λοιπόν είναι ότι μέσα στην αποδοχή της ρύθμισης την οποία έγινε με την ελληνικό ΑΕ, την κυρία Πέρκα, η οποία είναι αυτή η οποία διαχειρίζεται στην πραγματικότητα το ελληνικό, έχει συμβεί με τους δύο φορείς, Ερμής και Ανημόνη, όπου έχουμε ακριβώς το ίδιο καθεστώς με τους δύο αυτούς φορείς, ενώ καταστατικό και έγκριση από την Ομαρχία και επίσημη άδεια ως λειτουργία φορέα. Ζητήσαμε λοιπόν να μεταεγκατασταθούμε στο κενό, άδειο και άχρηστο χώρο του πρώην Σικιαρίδιου. Το Σικιαρίδιο λοιπόν είναι μια συνέχεια του Ερμή και της Ανημόνης, όπου συγκοινωνούν σαν χώροι όπου η κατασκευαστική έχει πει ότι δεν θα τους πειράξει καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών για να μην διαταραχθεί το δύσκολο έργο το οποίο έχουν απέναντι στα άτομα με αναπηρίες. Και μάλιστα σήμερα πήγα και φωτογράφησα το χώρο όπου η Lambda Development έχει κατασκευάσει δύο παιδικές χαρές για άτομα με αναπηρίες. Όπου απ' έξω δεν είναι βέβαια προς κοινή διάθεση όλων των ατόμων με αναπηρίες, αλλά μόνο για την Ανημόνη. Γιατί γράφει η ιδιοκτησία Ανημόνης, παράδοξο, πώς γίνεται να υπάρχουν ιδιοκτησίες φορέων εκεί. Η ιδιοκτησία Ανημόνης, κατασκευή και χορηγός, Lambda Development. Εκπληκτικό. Αυτό έμοιαζε λίγο με καρικατούρα. Θέλω να σας πω, τη στιγμή που υπάρχουν φορείς οι οποίοι φεύγουν, υπάρχουν φορείς οι οποίοι εδραιώνονται, συγγενείς φορείς, οι οποίοι εδραιώνονται με έναν τρόπο πολύ περίεργο. Σας πληροφορώ ότι τα κτίρια τα έβαψε η Lambda Development, όλα τα κτίρια τους τα έβαψε και τα ανακαίνισε μαζί με αυτή την κατασκευή η οποία είναι περίπου στο μισό στρέμμα. Έχει λοιπόν μια διακριτή απόσταση όπου δεν θα πειραχτεί. Λέμε ωραία, συμβιβασμός απόλυτος, κατανόηση απόλυτη. Μέσα σε αυτό λοιπόν το όριο να μεταεγκατασταθούμε κι εμείς και να μπούμε σε ένα κτίριο το οποίο στην πραγματικότητα δεν έχει ουδεμία χρήση,
Άρα λοιπόν μπορούμε να βρούμε λύση σε αυτό. Έως ότου ολοκληρωθεί το έργο. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η εταιρεία έχει πει ότι και τους τέσσερις φορείς, επίσημα και μας είπε ότι θα μας το δώσει και εγγράφος αυτό, θα μας δώσει κτίριο, Ερμή, Ανημόνη και στην Ομοσπονδία Σκλήσης και Καταπράκας, χώρους για χρήση. Αυτό όμως είναι το μετά. Για μας το μεγάλο θέμα και ανασυχία είναι ότι στην πραγματικότητα 50 παιδιά με αυτισμό βρίσκονται σε μια μετέωρη κατάσταση, ώστε την Δευτέρα δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί όταν το σχολικό θα φτάσει έξω από το σχολείο για τη λειτουργία. Δεν ξέρουμε αν θα μας δώσουν μια διορία και ποια θα είναι αυτή η διορία προκειμένου να βρούμε μια λύση. Και σας επαναλαμβάνω, η λύση είναι απλή. Μπορούμε χωρίς καμία δαπάνη, χωρίς να ζητήσουμε απολύτως τίποτα από κανέναν, να εγκατασταθούμε σε έναν χώρο όπου η κατασκευαστική δεν πρόκειται να τον πειράξει καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών. Με αυτό τον τρόπο, ένας κοινωνικός φορέας θα μείνει χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα απέναντι σε κάτι που είναι τόσο πολύ ευαίσθητο. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Για μας η μεγάλη αγωνία είναι το πρώτο βήμα και όχι το δεύτερο. Για το δεύτερο μας έχουν κατοχυρώσει. Βέβαια, κατοχυρώσει είναι ένα σχετικό όρο σε αυτή τη χώρα. Αλλά τουλάχιστον για το πρώτο βήμα, γι' αυτό και μου έκανε και μεγάλη εντύπωση, γνωρίζοντας ότι στις 8 Αυγούστου, κύριε Δήμαρχε, έχετε καταθέσει, όπως μου είχατε ζητήσει, τις προτάσεις που σας είχα δώσει. Πολύ ορθά λέτε, μια απόδειξη είναι ότι ουδής νοιάζεται και ο κάθε ένας κάνει χρήση αυτών των οποίων αποστέλλεται, είτε για προσάναμα, είτε για σουφλά, όπως το παρουσιάζεται, και είναι μια πραγματικότητα η οποία αποδεικνύεται σε ένα τόσο ευαίσθητο φορέα, πόσο μάλλον λοιπόν για τους υπόλοιπους φορείς, πολιτιστικούς κτλ. Εν πάση περιπτώσει, κλείνω με αυτό και ζητώ πραγματικά, εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε κάνει ένα δελτίο τύπου. 2.000 μέλη που είναι εις κρίσης καταπλάκας μαζί με τα δικά μας μέλη θα συγκεντρωθούμε μαζί με τους σε ένα χώρο που θα δοθεί μια συνέντευξη τύπου. Εάν επιθυμείτε, αξιολογώντας βέβαια τις καταστάσεις, και εμείς αφού ολοκληρώσουμε τον κύκλο των επαφών που έχουμε, θα κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, τη συνάντηση με δημοσιογράφους, προκειμένου να καταστήσουμε γνωστό το τι πρόκειται να συμβεί. Δηλαδή, αυτό που πολύ ορθά θίξατε, ότι η πολιτεία δεν έχει ούτε μία ευαισθησία. Δεν αρκεί ότι δεν έχει την ευαισθησία να υποστηρίξει, χρεώνοντας γονείς και οικογένειες, το βάρος όχι μόνο των δικών τους παιδιών, αλλά και μια συλλογική κατάσταση, κάτι που δεν είναι ίσως οι αρμοδιότεροι να το πράξουν, απλά βάσει των γνώσεών τους το κάνουν αυτό. Κατά ένα λόγο λοιπόν είναι αυτό, και κατά δεύτερο λόγο είναι ότι έρχεται η πολιτεία να πει ότι εντάξει, θα το κοιτάξουμε με ψεύτικο τρόπο, θέλοντας να κατευνάσει την οποιαδήποτε αντίδραση. Γιατί μετά το δελτίο τύπου, το οποίο το κάναμε 5 Αυγούστου, αμέσως κινητοποιήθηκαν πάρα πολύ και θέλησαν να μάθουν τι θα γίνει. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα διεκδίξουμε κάποια πράγματα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σμπράο. Θα πω μόνο μια κουβέντα. Πολλά από αυτά που είπατε τα ακούω με έκπληξη, όχι ότι δεν τα πιστεύω, αλλά πώς μπορεί με τέτοια ευκολία, ας πούμε, να είναι η θέση φορέων. Δηλαδή, να σας λέει με ευκολία, ξέρω εγώ, ένας υπουργός πήγαινε στον κύριο Θανασίου, να σας λέει με την ίδια ευκολία ο κύριος Θανασίου πήγαινε στον κύριο Κωνσταντάτο. Όλα αυτά δηλαδή πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Όχι μόνο ότι λέγονται, η ευκολία και η απλότητα με την οποία λέγονται. Εν πάση περιπτώσει όμως, κοιτάξτε τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της αρμοδιότητας για το φορέα σας. Εμένα μου είναι κατανόητη αυτή η κουβέντα. Τι είπα να πει αρμόδιος? Όλη η κοινωνία δεν είναι αρμόδια για τις ευαίσθητες ομάδες. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Έχετε την έδρα σας στον Άλυμο και το μεγάλο μέρος δράσης στο Ελληνικό. Άρα και ο Άλυμος και το Ελληνικό είμαστε αρμόδιοι
για να σας στηρίξουμε και να σας βοηθήσουμε. Να το πούμε κι αλλιώς. Και την έδρα σας να μην είχατε. Δεν έπρεπε να πούμε μια κουβέντα εμείς οι εμπλεκόμενοι δήμοι στους εμπλεκόμενους φορείς. Εμείς λοιπόν τι είπαμε ήδη από πέρσι τον Αύγουστο του 2017. Είπαμε ότι αυτοί οι φορείς, ρητά αναφέροντας και εσάς, όπως και τους υπόλοιπους που γνωρίζουμε, τον αθλητικό, τον ΟΑΚ, τον ναυτικό αθλητικό όμιλο Αγίου Κοσμά, τον ΕΝΟ, τον ναυτικό όμιλο Αιγυπτιωτών κλπ, πρέπει να στεγαστούν και να μην εκδιωχθούν. Αυτό κάναμε αναπαραγωγή και το στείλαμε, σας λέω, δεν ξέρω, σε 40 μεριές, σε 50 μεριές. Κουραστήκαμε να στέλνουμε έγγραφα, αντίγραφα και DVD με αρχεία. Όπως φαίνεται και ο κύριος Αθανασίου και η κυρία Φωτίου και όλοι οι κύριοι τα πήρανε και τα πετάξανε. Δεν δικαιούνται όμως σήμερα, ένα χρόνο μετά, να λένε δεν σας ξέρουμε. Δεν δικαιούνται. Διότι πήρανε γραπτή ενημέρωση ότι υπάρχετε. Εδώ και ένα χρόνο. Άρα αν είναι λοιπόν εκείνοι, είτε είναι δημόσιοι λειτουργοί είτε είναι επενδυτές, δεν θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, είναι δικό τους το πρόβλημα. Δεν θα σας λένε, μα δεν σας ξέρω, κακώς δεν με ξέρεις, όφιλες να με ξέρεις. Ένας επίσημος φορέας θεσμικά, ο Δήμος Αλίμου συγκεκριμένα, σου είχε πει για μένα. Να πει και ο Δήμος Αργυρούπολης Ελληνικού, ακόμα καλύτερα. Αυτόν τον ανταγωνισμό, εγώ τον καταλαβαίνω. Όχι ο ένας Δήμος, όχι άλλο. Τι πάει να πει, είμαστε τοπικές αρχές για να στηρίζουμε και να προάγουμε την κοινωνία. Πώς θα προάγουμε την κοινωνία, με ανταγωνισμούς και αποκλεισμούς. Σας λέω αυτά τα πράγματα, θεωρώ δηλαδή αδιανόητα να ακούγονται και να γίνονται. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που δεσμεύομαι είναι ότι θα επιμείνουμε όπως ήδη κάνουμε, θα επιμείνουμε. Φοβάμαι ότι έχουμε να κάνουμε με βαρύκοους, μεταφορικά βαρύκοους, ή με απρόθυμους να ακούσουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταθέσουμε τα όπλα. Και αν και η Λάμδα, όπως μου λέτε, έφτιαχνε μια παιδική χαρά και λέει για αυτά τα αμαία και όχι για τα άλλα τα αμαία, αυτό να ξέρετε είναι μια πολύ αρνητική διαφήμιση για τη Λάμδα. Μέχρι σήμερα λεγόντουσαν για τη Λάμδα διάφορα πράγματα, για την επένδυση, το Νατάλο, τα οποία ήταν και μπορεί να φτάνουν και μέχρι και τη σφαίρα της, αν θέλετε, της φαντασίας ή της μυθοπλασίας, ας πούμε. Όταν όμως έρχεται πια με μια ενέργειά της μια εταιρεία και λέει ότι φτιάχνω μια δομή και στηρίζω αυτά τα αμαία, αλλά δεν αφήνω σε αυτήν την παιδική χαρά να μπουν και τα άλλα τα αμαία, αυτό είναι μια ενέργεια, εφόσον είναι όπως μου το λέτε έτσι, γιατί δεν την έχω δει την παιδική χαρά, τώρα τα ακούω. Αν έχει γίνει λοιπόν, έχει μπει τέτοια πινακίδα, είναι μια πινακίδα που εκθέτει τη Λάμδα που την έβαλε. Έχω την εντύπωση ότι η Lambda Development δεν πρέπει να γνωρίζει. Και η αλήθεια είναι την Πέμπτη που θα βρεθούμε με όλους τους διευθύνοντες συμβούλους ως δομή, μαζί με το διοικητικό μας. Εκεί θα το... Γι' αυτό κιόλας και έβγαλα αυτές τις φωτογραφίες, για να το δείξω, γιατί στην πραγματικότητα είναι ένας αποκλεισμένος χώρος. Επίσης, τη στιγμή που είναι... Μην το ξαναπεριγράψουμε, γιατί θέλω... είναι πολύ ακόμη να μιλήσουν. Είναι τελικό. Θα πρέπει να βρεθούν πρώτα ευθυνών τους. Και θέλω να πιστεύω ότι και η αυτοδιοίκηση, δηλαδή και οι άλλοι δύο δήμοι, όχι μόνο ο Δήμος Ελληνικού και ο Δήμος Γλυφάδας, θα στηρίξουν όλους τους φορείς και όλες τις ευπαθείς ομάδες. Δεν νομίζω ότι μπαίνει ζήτημα αποκλεισμού, προτίμησης. Δεν νομίζω ότι τέτοια ζητήματα δηλαδή μπορούν ή επιτρέπεται να ακούγονται δημοσίως. Καλά. Η πραγματικότητα μας είναι ότι ο Δήμαρχος Ελληνικού όμως δεν λειτουργεί με αυτή τη λογική. Τη στιγμή που μου λέει, μου ήρθατε τώρα εδώ που με έχετε ανάγκη. Ναι, πάση περιπτώσει, τώρα δεν θέλω να σχολιάσω άλλους συναδέλφους και ειδικά πράγματα που δεν τα έχω ακούσει με τα αυτιά μου κλπ. Αλλά δεν ξέρω τι πάει να πει με έχεις ανάγκη κλπ. Κανείς δεν μας έχει ανάγκη. Χρέος εμείς έχουμε, υποχρέωση εμείς έχουμε να στηρίζουμε την κοινωνία. Πάση περιπτώσει, είναι αντιλήψεις και θέσεις αυτά. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο. Είναι ο κύριος Νικολόπουλος. Γεια, ελάτε. Όνομα, ιδιότητα κλπ. Γεια σας, λέγομαι Γιώργος Νικολόπουλος, εκπροσωπώ την Αθλητική Δέση και Φιλάθλων Αλίμου. Σήμερα γύρισα από διακοπές και ήρθα κατευθείαν εδώ. Δεν έχω μελετήσει τίποτα, απλώς στηρίζω τις προτάσεις του Δήμου με πιο σημαντικά στοιχεία, την χωροθέτηση για τη στέγαση των αθλητικών σωματείων και τον πόλο αθλητισμού που λέει να είναι για όλους τους πολίτες του Αλίμου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Τουρκομανόλης. Όνομα, ιδιότητα για τα πρακτικά, παρακαλώ.
Καλησπέρα. Τουρκομανόλης από το Σύλλογο των Αμπελακίων. Εμείς, κύριε Δήμαρχε, με δεδομένα έτσι τα πολύ στενά χρονικά όρια, κάναμε μια γρήγορη ανάγνωση και μελέτη των προτάσεων του Δήμου. Οφείλω να πω ότι οι προτάσεις και οι επισημάνσεις είναι εξαιρετικά πλήρεις κατά την άποψή μας και καλύπτουν αιτήματα και ανάγκες και απαιτήσεις πολλών ετών. Δύο πράγματα μόνο θα ήθελα έτσι να μας διευκρινίσετε. Το πρώτο είναι οι προτάσεις αυτές και οι επισημάνσεις αφορούν την γενική οργάνωση του Μητροπολιτικού Πάρκου. Η ερώτηση εδώ είναι η κυκλοφορία των οχημάτων και το πώς θα διοχετεύεται μέσα από το πάρκο και προς τις γύρω περιοχές είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια της γενικής οργάνωσης ή είναι άλλο κεφάλαιο και θα συζητηθεί... Εδώ μέσα. Ωραία, αυτό είναι το πρώτο. Και μάλιστα κάποια πράγματα φαίνονται. Δηλαδή φαίνεται αυτός ο πεζόδρομος, Φαίνεται εδώ η πλατεία Ολυμπιακής κληρονομιάς, δηλαδή φαίνονται και κάποιοι δρόμοι κλπ. Το τραμ φαίνεται μέσα, έχει δηλαδή, όταν δείτε, θα τα... Εγώ βέβαια μιλάω κυρίως για την κυκλοφορία των οχημάτων, τα οποία έρχονται από άλλες περιοχές, περνάνε μέσα από το πάρκο και βγαίνουν πλέον... Καλά, αυτά κάποια είχαμε δει και στη ΣΜΠΕ. Ναι. Βλέπετε εδώ, ένας δρόμος είναι... Τα βλέπετε, από εδώ δηλαδή είναι ένας χώρος διέλευσης. Όπου βλέπετε αυτό το κόκκινο κύκλο, βλέπετε. Ναι. Ναι, έχει τώρα, για να μην, θα κάνει πολλή ώρα το, για να το ανοίξει. Όπου βλέπετε το κόκκινο κυκλάκι με άσπρο είναι είσοδος. Γενικά είναι περιορισμένη η κίνηση των οχημάτων μέσα στο πάρκο, γιατί ακριβώς πρέπει να είναι πάρκο χωρίς πολύ, να μην είναι λεωφόρος. Ωστόσο, υπάρχουν, τέμνεται κάθετα, δηλαδή τέμνεται από έναν δρόμο εδώ. Υπάρχει ένας άλλος δρόμος εδώ, στις παρυφές. Σαφώς, απλά εκείνο στο οποίο αναφέρομαι είναι ότι από τη στιγμή που θα υπάρχει και οικιστική ανάπτυξη γύρω από το χώρο του πάρκου, όλο αυτό το βάρος των οχημάτων, διότι θα έρθουν να κατοικήσουν, θα υπάρξουν δομές, επιχειρήσεις, γενικότερα μια αστική ανάπτυξη γύρω από το πάρκο. Όλο αυτό το βάρος το κυκλοφοριακό έχει μελετηθεί το πώς θα κατανεμηθεί ή θα έρθει να επιβαρύνει τελικά τις γύρω περιοχές συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Αλλήμου. Λοιπόν, υπάρχουν αποτυπώσεις στο Master Plan, στο ΑΠ. Εκεί στο ΣΟΑΠ, στη ΣΜΠΕ, είχαμε κάνει τις παρατηρήσεις μας, δηλαδή χρειάζονται μελέτες ακόμα να γίνουν. Okay. Τώρα γίνονται κάποιες από αυτές. Στα οικιστικά θα υπάρχουν, αν δείτε μέσα το φάκελο, υπάρχουν μελέτες κυκλοφοριακές και για εδώ. Uh-huh. Στα οικιστικά, στα γύρω-γύρω, θα υπάρχουν άλλες μελέτες για εκεί. Γενικά, τηρούνται αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, η σταθερότυπη που βάζει η νομοθεσία. Ότι δηλαδή τόσα σπίτια πρέπει να έχει τόσες θέσεις πάρκινγκ. Ναι. Αυτά θα είναι μετά στις ζώνες οικιστικής ανάπτυξης. Θα υπάρξει κοινή ωφέλεια, δηλαδή θα παραχωρηθούν χώροι στην κοινή χρήση που κάποια από αυτά θα είναι πράσινο, κάποια θα είναι χωριστά. Αυτά όλα αποτυπώνονται στις μελέτες. Τώρα είναι η ώρα να το κουβεντιάσουμε. Κάποια ξεκίνησε η κουβέντα πριν, ζητήσαμε μελέτες, δεν έχουν γίνει, πρέπει να γίνουν όμως. Και στην πορεία που θα υλοποιείται η πολεοδόμηση, θα γίνονται αυτές οι μελέτες. Ωραία. Και ένα δεύτερο και τελευταίο. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορούν να πολεοδομήσουν κατά νόμον, εάν δεν έχουν και τις κυκλοφοριακές μελέτες. Είναι άλλο αν μας κάνουν ή αν θέλουμε. Δηλαδή, τώρα τι λέμε εδώ, όχι 5.000 θέσεις, θα δεις 6.180 λέμε, ας πούμε. Παρατηρήσεις τέτοιες πρέπει να κάνουμε. Βλέποντας το χάρτη, εκείνο το οποίο παρατηρούμε είναι ότι στην ουσία, και όσο βέβαια μπορούμε να αντιληφθούμε με τις γνώσεις έτσι που έχουμε, παρατηρούμε λοιπόν ότι στην ουσία το πάρκο είναι, φαίνεται, τουλάχιστον από μακριά, σαν να είναι ένα πάρκο εγκλωβισμένο, μέσα σε εισαγωγικά, σε έναν οικιστικό ιστό. Εγώ θα αναφερθώ ειδικότερα στο κομμάτι της εξόδου προς την παραλία. Φαίνεται τελικά από αυτό το σχέδιο ότι υπάρχουν δύο μικροί σχετικά διάδρομοι οι οποίοι οδηγούν προς την παραλία.
αυτός είναι ο τελικός σχεδιασμός. Δηλαδή η επαφή του πάρκου με το παραλιακό μέτωπο θα είναι αυτοί οι δύο μικροί διάδρομοι και όλα τα υπόλοιπα τα γκρίζα θα είναι οικιστική ανάπτυξη. Είναι σωστό, είναι αποδεκτό αυτό? Είναι ωραία η παρατήρησή σας. Κοιτάξτε να δείτε. Υποτίθεται ότι αυτό το σχέδιο είναι η βάση της διαβούλευσης. Αυτό θεωρητικά μπορεί και χρειάζεται να αλλάξει σε πολλά σημεία, να διορθωθεί. Εμείς λοιπόν θα το συμπεριλάβουμε αυτό σε αυτά, είναι πολύ εύστοχο. Το είχαμε πει στις ΜΠΕ, αλλά πραγματικά εδώ δεν φαίνεται να υλοποιείται έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή έχει αυτό εδώ το άνοιγμα, το βλέπετε έτσι, είναι και αυτό το πράσινο. Αυτό το πράσινο είναι πιο αχνό γιατί δεν είναι πάρκο. Αυτό είναι από την πολεοδόμηση, αυτή η περιοχή δίνει εισφορά αυτό το πράσινο που κολλάει στο πάρκο. Εν πάση περιπτώσει, το πάρκο λοιπόν έχει αυτήν εδώ την πρόσωψη. Ναι, είναι μικρή. Και εμείς όταν είχαμε πάει στο Υπουργείο και κουβεντιάσαμε, μας είπαν ότι δεν μπορούμε να σας δείξουμε πολλά σχέδια και λοιπά, θα σας τα στείλουμε, είναι αυτά που ήρθανε. Αυτό το είχαμε επισημάνει. Είπαμε δηλαδή ότι αυτό εδώ είναι πολύ μίζερο, πολύ στριμωγμένο. Δεν μπορεί να είναι από όλο το χώρο του πάρκου αυτή εδώ η επαφή. Όπως και, εντάξει, δεν είναι άσχημη αυτή η επαφή που υπάρχει με τον άλυμο και στην ουσία και όλο αυτό εδώ είναι επαφή με τον άλυμο, γιατί εδώ έχουμε μια προέκταση του παλαιού αλύμου. Άρα εδώ δημιουργείται μια καλή επαφή με δύο εισόδους. Ωστόσο, αν δείτε άλλα σημεία, κυρίως όπως βλέπετε στην Αργυρούπολη και στο Ελληνικό, έχει μόνο αυτήν εδώ την επαφή. Είναι ελάχιστη η επαφή. Επίσης, δεν είναι πολύ μεγάλη η επαφή που έχει στην Γλυφάδα. Κοιτάξτε, στην Γλυφάδα έχει μόνο αυτή την επαφή. Γενικά, είναι ένα πάρκο που τα σημεία φυγής τομής με τις υφιστάμενες πόλεις είναι περιορισμένα. Αυτό είναι μια καλή παρατήρηση, την έγραψα, θα την συμπεριλάβουμε. Ελπίζω να μην πάει και αυτή στο γνωστό δρόμο, σουβέρ, σουπλά και προσάναμα. Έτσι, ελπίζω και φαντάζομαι ότι επειδή υπάρχουν και κάποιοι πραγματικά σοβαροί υπάλληλοι, σοβαροί επιστήμονες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, οφείλω να σου το πω, γιατί ήμασταν πριν από, δηλαδή πριν γίνουν όλα αυτά, εμείς είχαμε πάει ψάχνοντας με τον κύριο Γενικό και την κυρία Μασούρη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και μιλήσαμε με κάποιους υπαλλήλους και πραγματικά σχηματίσαμε την εντύπωση ότι είναι πολύ σοβαρές και πολύ σοβαρές δηλαδή κυρίως γυναίκες ήταν, επιστήμονες και υπάλληλοι. Εκτιμώ ότι πολλά από αυτά που λέμε πιθανόν να τα έχουν ήδη δει μόνοι τους. Και ελπίζω. Και βεβαίως να μην ασκηθούν και διάφορες πιέσεις, άντε να τελειώνουμε κλπ. Έτσι, γιατί ξέρουμε, έχετε δει πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς το ελληνικό κράτος, ένα τόσο μεγάλο ζήτημα, το χειρίστηκε με όρους πασαλήματος. Δυστυχώς. Ωραία. Okay, αυτά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εμείς. Ναι, καλησπέρα. Παπαπέτρου από την κίνηση πολιτών Αλήμου. Εγώ εκείνο που θα ήθελα να παρατηρήσω, μετά από όλα όσα άκουσα από τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση ή το κράτος αντιμετωπίζει τις προτάσεις του Δήμου, μήπως θα έπρεπε να δοθεί μια δημοσιότητα στις θέσεις μας, μια ανοιχτή επιστολή, μια συνέντευξη τύπου, διότι καταλαβαίνω ότι δεν ενδιαφέρονται για να λάβουν υπόψη τις προτάσεις μας. Δηλαδή, ωραίες είναι, χάνατε το χρόνο σας εσείς, λέτε κάποια πράγματα, γράφετε, προσπαθούμε κι εμείς κάτι να κάνουμε, αλλά αν μας αντιμετωπίσουν με τέτοιο τρόπο, δεν έχει νόημα. Πρέπει δηλαδή να δημοσιοποιήσουμε ή να φέρουμε σε κάποιο άλλο επίπεδο τη θέση μας. Διαφορετικά θα γίνεται αυτό που είπατε, σουβέρ, προσάναμα και τίποτε άλλο. Τι νόημα έχει να διαβουλευόμαστε, να προσπαθείτε εσείς, να κάνουμε μια προτάση για κριτική και τελικά να τα πετάμε στο καλά των Χρήστων. Αυτό ήθελα να πω. Κάποιον άλλο τρόπο πρέπει να βρούμε για να κάνουμε γνωστές σε ευρύτερο ακροατήριο τις θέσεις μας και τον τρόπο με τον οποίο το κράτος αντιμετωπίζει τους Δήμους. Εμάς, δηλαδή δεν μπορεί να μην έχουμε όρια στην παραλία. Δεν μπορεί να υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, την νομοποίηση, θυμάμαι, για τον κινηματογράφο,
τη μια είναι παράνομο, την άλλη είναι νόμιμο. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο. Έχετε δίκιο. Στείλαμε ένα δελτίο τύπου σήμερα. Θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να προβάλλουμε όσο μπορούμε τις θέσεις μας. Και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τα ραδιόφωνα και με δελτία τύπου και ό,τι μπορέσουμε περισσότερο να κάνουμε. Δυστυχώς είναι πολύ πικρή, πρέπει να σας πω, η γεύση που μας αφήνει. Σας μιλάω για το διάστημα δηλαδή που είμαι δήμαρχος και προηγουμένως βέβαια. Τα έβλεπα τα πράγματα εκ των έσω, είτε σαν αντιπολίτευση είτε σαν διοίκηση. Υπάρχει ελάχιστο ενδιαφέρον και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και βεβαίως και από το κράτος για τις θέσεις μας, δυστυχώς. Δηλαδή, κάπου αντιμετωπίζουν την αυτοδιοίκηση σαν να είναι ο ενοχλητικός, ο γραφικός της παρέας. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, γιατί πάντα αυτός που ζει σε μια περιοχή, η τοπική αρχή που έχει εκλεγεί και έχει την ευθύνη και εκπροσωπεί τους πολίτες, κάτι μπορεί να έχει να σου πει. Δηλαδή, δεν μπορεί να ζητώ από την κυρία Παπανάτσιου, την Υπουργό Οικονομικών, ας πούμε, ραντεβού επί μήνες και να μου λέει η γραμματέας της συμπληρώστε μια αίτηση με το θέμα και να συμπληρώνω και την αίτηση και να τη στέλνω και να λέω όχι την κυρία Παπανάτσιου την ίδια, έναν ανθυποσύμβουλο, κάποιον συνεργάτη να της μεταφέρει τα θέματα. Είναι θέματα του δημοσίου, του Δήμου, του Υπουργείου της. Δεν τη ζητάω κανένα χατήρι για μένα. Και να μην μπορεί η κυρία Υπουργός να δει έναν. Όχι η Υπουργός ίδια, ξαναλέω. Ένα συνεργάτης να μην μπορεί να δει έναν δήμαρχο. Στην πόλη του οποίου μέσα έχει μια τεράστια περιουσία που την αρμέγει κανονικότατα το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί όλη η παραλία, όπως ξέρετε, την αρμέγει η ΕΤΑΔ. Μαζεύει τελευταία η ΕΤΑΔ και τώρα που πάνε στο υπερταμείο των 99 ετών και πάνε στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να μαζεύουν από εδώ λεφτά, τα στέλνουν στους ξένους για το δημόσιο χρέος. Και όταν ζητάμε ένα ραντεβού, γιατί αυτοί οι χώροι θέλουν συντήρηση, πρέπει να συνοηθούμε να βάλουμε φωτισμό. Πρέπει δηλαδή να μην πάμε και αυτό φόρτα να βάζουμε στα φώτα. Να μην μπορεί η κυρία Υπουργός να μην έχει ούτε ένα συνεργάτη να μας δει. Καταλάβατε. Είναι σίγουρο ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αδιαφορούν για τέτοια θέματα. Μήπως δηλαδή πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο να τα ευαισθητοποιήσουμε. Θα κάνουμε προσπάθεια. Εντάξει, αυτό δεν είναι της παρούσας. Είναι το γενικό αυτό που είναι. Ωραία. Ναι, μπορεί να είναι κάποια από αυτά, αλλά δεν είναι όλα στρατευμένα πίσω από το κράτος. Άρα λοιπόν θέλεις πρόξιμο, δεν γίνεται διαφορετικά. Πάντως μόνο και μόνο να στέλνουμε χαρτί, να το πετάνε στο καλάθι των αχρήστων και να λέμε εμείς κάναμε το καθήκον μας. Αλλά αποτέλεσμα δεν φέραμε, δεν λέει. Πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο να γίνουμε αποτελεσματικοί. Αυτό λέω, τίποτα άλλο. Πατσέας από το Σύλλογο Περιοχής Κυθυρίων. Όπως ήδη υπόθηκε, Πατσέας, τα χρονικά περιθώρια ήταν πάρα πολύ στενά και πραγματικά δεν είχαμε τη δυνατότητα σοβαρής μελέτης του σχεδίου. Άλλωστε και ξέρετε όπως υπόθηκε τα περισσότερα μέλη των συλλόγων αυτή τη στιγμή δεν έχουν επανέλθει ούτε καν από τις διακοπές. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο μεταφέρουμε κάποιες προσωπικές απόψεις. Δεν έχουμε προλάβει να γίνει κάποια επεξεργασία για να έχουμε κάποια συλλογική έτσι, θέση. Βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι, όπως είπατε και Δήμαρχε, ότι κάποιες δραστηριότητες είναι η μοναδική και τελική ευκαιρία για να προχωρήσουν, όπως το θέμα των σκουπιδιών, όπως το θέμα του κημητηρίου. Αν αυτή τη στιγμή τώρα αυτά δεν τακτοποιηθούν, δεν νομίζω μετά ότι υπάρχει περιθώριο να τακτοποιηθούν τέτοια πράγματα. Επίσης δεν μπορεί κανείς να έχει αντίρρηση για όλες τις δράσεις, πολιτιστικό κέντρο κτλ, γυμναστήρια, γήπεδα. Ένα ερώτημα είναι, το σχέδιο αυτό είναι αποτέλεσμα συμφωνίας κυβέρνησης και Lambda Development, είναι από τη μια πλευρά, δηλαδή τα έχουν βρει μεταξύ τους και έρχονται και καταθέτουν στη διαβούλευση αυτό το σχέδιο και θα διαμορφωθεί από πάλι από κοινού από τους δύο ή ισχύει κάτι διαφορετικό? Πώς έχει, από ποιον έχει δημιουργηθεί αυτό? Δεν το γνωρίζω. Αυτό μόνο ο κύριος Φλαμπουράρης ίσως θα μπορούσε να μας το πει, ο οποίος έχει διαχειριστεί εκ μέρους του Μαξίμου την υπόθεση αυτή σε κεντρικό επίπεδο.
Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος υπουργός που να έχει άμεση εμπλοκή με το project αυτό, όσο ο κύριος Φλαμπουράρης. Αυτό που τυπικά ισχύει είναι ότι την πολεοδόμηση την κάνει το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή το ΤΑΙΠΕΔ και οι ελληνικών. Είναι γνωστό ότι τα σχέδια τα εκπώνησαν οι μελετητές, το γραφείο, οι υπηρεσίες της Lambda Development. Λοιπόν, εκπώνησαν τα σχέδια, τα έδωσαν στο Υπουργείο και τώρα το Υπουργείο τα έχει βάλει σε διαβούλευση. Αν τα εκπώνησαν με συνεννόηση ή μόνοι τους ή μόνο, δεν μπορώ να το ξέρω, δεν νομίζω κανείς δεν μπορώ να το ξέρει. Σας ξαναλέω, μόνο θα μπορούσε να μας πει ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, ο κ. Φλαμπουράρης, δεν ξέρω ποιος. Επίσημα δηλαδή αυτό είναι θέση της κυβέρνησης. Αυτό επίσημα είναι ακριβώς η πρόταση του κράτους. Πρόταση του κράτους, ναι. Έτσι. Ωραία. Ένα τελευταίο που έχω, που ήδη ακούστηκε, αλλά θέλω λίγο να δοθεί προσοχή, είναι η δυνατότητα πρόσβασης των κατοίκων του Δήμου μας και των άλλων Δήμων, αλλά προφανώς θα μιλήσουμε από την πλευρά μας, στο χώρο του πάρκου. Όπως υπόθηκε, φαίνεται ότι το πάρκο είναι περίκλειστο στην ουσία από τις περιοχές που θα χτιστούν. Και αναρωτιέμαι, προφανώς υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν κάποιες θέσεις πάρκινγκ για τους ανθρώπους, για τα κτίρια, για αυτούς που θα αγοράσουν εκεί ακίνητα και να υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα πρόσβασης, όχι μόνο πρόσβασης, αλλά πας που θα σταθμεύσει κάποιος ο οποίος δεν είναι κάτοικος της περιοχής, εφόσον υπάρχουν και ελεγχόμενοι χώροι. Είναι μικρές οι προσβάσεις, είναι στιγμή, αυτή τη στιγμή να τεθεί νομίζω η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διευκόλυνση των δημοτών μας στο να έχουν πρόσβαση στο πάρκο. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα και για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην διαβούλευση. Ονομάζομαι Νίκος Παπαβασιλείου και είμαι γραμματέας του Ομίλου Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας και με την ιδιότητα μου αυτή είμαι εδώ. Θα ήθελα κύριε Δήμαρχε να θέσω τρία ζητήματα τα οποία θεωρώ ιδιαίτερα σοβαρά. Το πρώτο, το οποίο προέκυψε νομίζω πολύ έντονα από την τοποθέτηση του κυρίου σχετικά με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, είναι το θέμα της συνεργασίας, της διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των δημοτικών αρχόντων και των αρμοδίων στους όμορους, στο χώρο του ελληνικού Δήμου. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη να υπάρχει κάποιος σταθερός φορέας που να υλοποιεί αυτή τη συνεργασία, ώστε αφενός μεν να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των προβλημάτων και αφετέρου να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε όποια προβλήματα προκύπτουν και να μην χάνεται πολύτιμος καμιά φορά χρόνος για συζητήσεις και διαβουλεύσεις στους επιμέρους δήμους μέχρι να συγκροτηθεί μια συνολική απάντηση. Θα ήθελα να το ξέρω αυτό, γιατί βλέπω ότι αυτή η ασυνεννοησία που όπως παρουσιάστηκε είναι σοβαρή. Θα μπορούσε και στο μέλλον να δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλεψη για κάποιο τέτοιο φορέα ίσως για αυτό το σκοπό, αλλά θα ήταν χρήσιμο να το ξέρουμε. Αυτή είναι η μία μου ερώτηση. Η δεύτερη είναι η εξής. Παρατηρώ ότι στη διαβούλευση αυτή δεν παρίστανται εκπρόσωποι από την εταιρεία από τη Lambda Development, ούτε καν από το κράτος το οποίο υποτίθεται ότι επιβλέπει όλων των διαδικασιών. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν και δεν ήρθαν ή δεν προσκλήθηκαν? Και θα ήθελα να πω ότι υπάρχει σχετικό προηγούμενο. Κάποτε όταν ήταν να κατασκευαστούν τα έργα του τραμ στην παραλία, είχε έρθει ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος της τραμ ΑΕ και είχε εξηγήσει αναλυτικά τι σκοπεύει να κάνει και τι πρόκειται να γίνει ακριβώς στην περιοχή. Θεωρώ ότι και τότε μάλιστα δεν ήταν ακόμα θεσμοθετημένος ο θεσμός της διαβούλευσης. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω τουλάχιστον στις επόμενες συναντήσεις που θα γίνουν να παρίστανται κάποιοι οι οποίοι να μας δώσουν κάποιες διευκρινήσεις. Διότι αλλιώς
η διαβούλευση υποβαθμίζεται από τη φύση της, καθώς αυτά που λέμε μπορεί, όπως είπατε κύριε Δήμαρχε, να μην φτάσουν στα αυτιά που πρέπει ή να καταλήξουν εκεί που δεν πρέπει. Και ένα τρίτο θέμα θα ήθελα να θέσω, το οποίο επίσης το θεωρώ πολύ σοβαρό. Υπάρχει μελέτη επιπτώσεων που θα έχει η λειτουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου. Συγγνώμη, επαναλαμβάνετε, υπάρχει. Ναι, αν υπάρχει κάποια μελέτη η οποία να αφορά τις επιπτώσεις της λειτουργίας, όχι τόσο της κατασκευής, γιατί αυτή θα είναι προσωρινή όπως και να το κάνουμε, αλλά κυρίως της λειτουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου όπως θα εξελιχθεί, συν της Μαρίνας όπως θα εξελιχθεί και αυτή, η οποία να εξηγεί ποια θα είναι η επιβάρυνση της ήδη απαράδεκτης κατάστασης στην παραλιακή λεωφόρο, διότι όπως γνωρίζουμε δεν υπάρχει άλλος κεντρικός κυκλοφοριακός αγωγός στην περιοχή και είναι ήδη επιβαρημένος πάρα πολύ. Εάν επίσης υπάρχει πρόβλεψη, διότι είδα ότι υπάρχουν έξοδοι από το Μητροπολιτικό Πάρκο που οδηγούν σε επιμέρους σημεία της πόλης, αυτό σημαίνει ότι θα επιβαρυνθούν και οι τοπικές οδοί, το τοπικό οδικό δίκτυο. Λοιπόν, υπάρχουν σχετικές μελέτες για όλα αυτά τα προβλήματα και αν δεν υπάρχουν, τι σκοπεύετε να βάλετε να γίνει? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, απαντώ πολύ συνοπτικά, γιατί τα ζητήματα αυτά που θέτετε, τα δύο πρώτα τουλάχιστον, είναι διαδικαστικά, έχουν σε πολύ προγενέστερο στάδιο απαντηθεί και στο Συμβούλιο και δημόσια κλπ. Πρώτα απ' όλα, φορέα συνεργασίας των τριών Δήμων. Υπήρχε, όπως ξέρετε, η κοινή δράση, μια πρωτοβουλία των τεσσάρων στην αρχή, τριών στη συνέχεια Δήμων. Αυτή η πρωτοβουλία της συνεννόησης συνεχίζεται στην ουσία με τον Άλυμο και την Γλυφάδα. Η Δημοτική Αρχή Αργυρούπολης Ελληνικού σε κάποιο χρονικό σημείο, το 2016, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να έχει συνεννόηση με τους άλλους δήμους το θέμα. Το θεωρεί θέμα βασικά δικό της δημοτικό και δεν συμμετέχει σε καμία συνεργασία και συνεννόηση. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, η συνεργασία θέλει πάνω από έναν για να γίνει. Αν θέλει ένας να συνεργαστεί και οι άλλοι δεν θέλουν, λοιπόν, μακάρι, εγώ έχω πει, να μπορέσουμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να βάλει ο καθένας τις σκέψεις του και τα θέματα του και να βγάλουμε κάποια κοινά κείμενα και κοινές απόψεις. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει γίνει και εφόσον δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, αντιλαμβάνεστε ότι πέρασε πολύτιμος χρόνος με την κοινή δράση να είναι μόνο με τους δύο Δήμους και με τον τρίτο Δήμο να μην συμμετέχει. Μακάρι, ξαναλέω, να αλλάξει γραμμή πλεύσης ο Όμορος Δήμος. Αλλά η γραμμή πλεύσης του καθορίζεται από εκείνον και όχι από εμάς. Αυτό που είναι θεμητό, ο κάθε δήμαρχος, το κάθε δημοτικό συμβούλιο, να λαμβάνει την απόφαση για την τήρηση της τάσης που θεωρεί πιο ωφέλιμη για τον τόπο του. Η δική μου άποψη είναι ότι το πιο ωφέλιμο θα βγει μέσα από τη σύμπραξη και τη συνεργασία και τη ένωση δυνάμεων. Όμως δεν είναι θέσφατο αυτό που μπορεί να λέμε εμείς. Μπορεί ένας άλλος να έχει μια άλλη άποψη. Εν προκειμένου λοιπόν υπάρχει μια άλλη άποψη, η οποία είναι σεβαστή και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να αλλάξει μονομερώς από εμάς. Πρώτον. Δεύτερον, παρουσία Lambda Development ή ελληνικού δημοσίου. Επίσης το έχουμε ξαναπεί σε προγενέστερο στάδιο και ιδίως είχαμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια όταν είχε έρθει το Master Plan εδώ, δηλαδή η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών πτώσεων. Η μάνα όλου αυτού του πράγματος, η μήτρα όλου αυτού του πράγματος, από το οποίο σιγά σιγά τα παιδιά που βγαίνουν και εκπορεύονται είναι αυτές οι επιμέρους Μπ. Τότε λοιπόν είχαμε ζητήσει να έρθει εκπρόσωπος από το ελληνικό δημόσιο, είτε από το ΤΑΙΠΕΔ είτε από την Ελληνικών. Για να προλάβω το ερώτημά σας, και γραπτά το είχαμε κάνει. Οι απαντήσεις που είχαμε πάρει είναι ότι εμείς δεν τα ξέρουμε, τα έχει κάνει αυτά η Λάμδα. Όταν απευθυνθήκαμε στη Λάμδα, μας είπε: κοιτάξτε, εγώ το έχω φτιάξει, αλλά δεν είναι ο ρόλος μου να τα παρουσιάσω και να τα υπερασπιστώ. Εγώ τα έφτιαξα διευκολύνοντας το ελληνικό δημόσιο. Αυτά είναι η εισήγηση του ελληνικού δημοσίου. Δεν μπορώ να έρθω εγώ να εισηγηθώ εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου. Έτσι λοιπόν ούτε η Λάμδα θέλησε να έρθει να παρουσιάσει και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι κάτι που έχει γίνει και με τους άλλους Δήμους. Δηλαδή σε κανέναν Δήμο δεν έχει πάει ούτε το ελληνικό δημόσιο, ούτε η Lambda Development. Άρα, η παράκλησή σας το να είναι εδώ απευθύνεται σε λάθος κοινό, διότι η αρμόδιοι είναι οι συγκεκριμένοι που σας λέω. Έχει γίνει η παράκληση επίσημα και γραπτά και προφορικά και από μένα
από όσο ξέρω και από τον Δήμαρχο της Λιφάδας, το αποτέλεσμα ήταν αυτό που όλοι βιώνουμε σαν αυτοδιοίκηση, να μας συνδέσουν με την Λισαβόνα. Καταλάβατε, δηλαδή μας παρέπεψαν. Λοιπόν, αυτή είναι η αντιμετώπιση που έχουμε. Τώρα, το τρίτο, μελέτη επιπτώσεων για την κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνος, πρέπει να σας πω ότι ήδη εμείς έχουμε ζητήσει με την απόφαση του 2017, του Αυγούστου 2017, διότι αυτό θα επιφέρει, δηλαδή όταν λέω αυτό, όλο αυτό το έργο και το πάρκο αλλά και η ανάπτυξη υπόλοιπη θα επιφέρει μεγάλη αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στην ευρύτερη περιοχή και στη Βουλιαγμένη, όχι μόνο στην Ποσειδώνος. Δηλαδή δεν είναι μόνο, τώρα κοιτάμε, λέτε για την Ποσειδώνος, αλλά είναι και από πάνω Βουλιαγμένης που το ίδιο, γιατί θα μπαίνεις και από πάνω, θα πανταχώθεν. Λοιπόν, και μέσα από τα στενά. Άρα λοιπόν, έχουμε ζητήσει να γίνει μία μελέτη και για τις επιπτώσεις και στη φάση της κατασκευής και στη φάση της πλήρους ανάπτυξης και λειτουργίας. Μελέτη για να δούμε και ποιες ήταν οι επιπτώσεις και να ετοιμάσουμε, αυτό θα μας πει και η μελέτη, βασικά αυτό την κάνουμε, όχι δεν είναι άσκηση επιχάρτου, να μας πει και τι μέτρα πρέπει να λάβουμε για να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, πού να παρκάρουν, πού να, ξέρω εγώ, να φαρδίνει ο δρόμος, οτιδήποτε. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει έρθει κάτι τέτοιο. Πιθανολογούμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει στην αμέσως επόμενη φάση, που είναι να μας φέρουν αυτές εδώ τις περιοχές. Βλέπετε, πρέπει να έρθει η πολεοδόμηση αυτών εδώ των περιοχών. Έχουμε τις ζώνες δόμησης, δηλαδή είναι αυτή εδώ η ζώνη, η οικιστική, αυτή εδώ η ζώνη, αυτή εδώ και αυτές εδώ από πάνω βέβαια. Όταν έρθουν αυτές λοιπόν οι περιμετρικές ζώνες, λογικά πρέπει να έρθει μια τέτοια μελέτη. Εάν δεν έρθει μια τέτοια μελέτη, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πρόβλημα πια. Και εκεί θα πρέπει να κουβεντιάσουμε τι κάνουμε. Θα πάμε στα δικαστήρια να ακυρώσουμε, ας πούμε, τα σχέδια. Θα πούν κάποιοι ότι δεν θέλουμε την επένδυση και ότι είμαστε αντιεπενδυτικοί, ας πούμε. Θα το δεχθούμε και θα αφήσουμε να έχουμε εξελίξεις οι οποίες μπορεί να μην είναι προβληματικές, μπορεί και να είναι. Θα πούνε κάποιοι άλλοι ότι αφήνουν τα πράγματα στην τύχη τους και ότι είμαστε και οι αγαπημένοι του Λάτσι, γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Λοιπόν, είναι ζητήματα δύσκολα όταν σε αγνοούν και όταν δεν λαμβάνουν υπόψη την κοινή λογική. Τι λέει κοινή λογική? Φτιάχνεις ένα project μιας νέας πόλης και ενός Μητροπολιτικού Πάρκου που είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο στον κόσμο. Δεν πρέπει να δεις οι δύο λεωφόροι βασικοί πώς θα διεκπαιρεώσουν την κίνηση και αν φτάνουν και αν πρέπει να γίνει κάτι. Είναι κοινή λογική, δεν χρειάζεται να κάνεις και πολεοδόμος. Εάν δεν μας έρθει για μελέτη λοιπόν, θα βρεθούμε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Ελπίζω να μας έρθει όμως. Θα το ξανακουβεντιάσουμε. Ευχαριστούμε. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ. Για όσους παρευρίσκονται, εκπροσωπώ των Νότιων σήμερα. Αλλά βέβαια και με την ιδιότητα που είχα τόσα χρόνια, θα προσπαθήσω να πω κάτι περισσότερο. Σχετικά με τη διαβούλευση. Αυτή δεν είναι διαβούλευση και δεν αναφέρομαι στον Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, αυτή δεν είναι διαβούλευση, είναι παροδία. Διότι όταν ζητάς μέσα στον Αύγουστο, μέσα σε μία εβδομάδα, να σου πει ο πολίτης την άποψή του για κάποιες προτάσεις που εσύ χρειάστηκες 5 χρόνια να τα φτιάξεις, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε ήρωες και το ότι καθόμαστε. Δεν είναι όμως τυχαίο αυτό. Και δεν είναι τυχαίο γιατί δεν έχουν θέση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν την πιστεύουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Και πετάνε αυτό για να πούνε αύριο ότι έγινε και δημόσια διαβούλευση και να ολοκληρώσω, δεν την πιστεύουν όχι μόνο οι σημερινοί, αλλά όλα τα χρόνια. Θα πούνε λοιπόν ότι έγινε η δημόσια διαβούλευση και άρα ένα σοβαρό πρόβλημα που είναι το έλλειμμα δημοκρατίας που μαστίζει τον τόπο μας και την Ευρώπη της οποίας είμαστε μέλη θα εξακολουθεί να υπάρχει. Δεν θα μακρηγορήσω, θα πω 2-3 πραγματάκια. Να προσέξουμε, διότι αυτό που σήμερα μιλάμε για πάρκο
πρέπει να δεσμευτεί κάπου ότι αύριο δεν θα διεκδικήσει τη δημιουργία νέου Δήμου. Διότι όσοι εκεί θα αγοράσουν, θα φτιάξουν κτλ. Κτλ. Είναι πολύ φυσικό. Πολύ φυσικό κάποια στιγμή να πούνε ότι βρε παιδιά να γίνουμε κι εμείς Δήμος. Άλλωστε και η ιστορία και η δική μας και τον Δήμο γειτονικών έτσι ξεκίνησε. Από κάποια ένα οίκιο ή ένα νοικισμό και λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω κτλ. Κτλ. Να προσέξουμε λοιπόν μήπως και αυτό σταθεί αφορμή μετά από κάποια χρόνια, δεν μιλάω για σήμερα, να δημιουργηθεί δίπλα μας ένας νέος Δήμος. Δεύτερο. Οι συμπληγάδες αυτές που πιέζουν σήμερα το Δήμο Αλίμου από τη μία μεριά του αεροδρομίου Αθηνών, του πρώην αεροδρομίου Αθηνών και από την άλλη η Μαρίνα είναι δύο συμπληγάδες που δεν υπολογίζουν τι, ειδικά της Μαρίνας, ότι αυτοί οι χώροι κάποτε ήταν τα μπαλκόνια του Δήμου μας. Ειδικά ο παραλιακός χώρος ήταν το μπαλκόνι όπου κατέβαινε ο αλημιώτης των αρχών του προηγούμενου αιώνα και για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, και απολάμβανε αυτό που του είχε χαρίσει η ίδια η ζωή, τη θάλασσα. Και η φύση. Ξέρετε πολύ καλά ότι στα χρόνια της δικτατορίας αρπάχτηκε αυτή η γη με ένα διάταγμα, την κάπα συντακτική πράξη του 68, αρπάχτηκε χωρίς να ρωτήσουν ποτέ κανέναν. Και ο Δήμος έφτασε μέχρι την Ποσειδόνος. Αυτό ανετράπει με τη μεταπολίτευση. Και έχουν γίνει και άλλες απόπειρες για το θέμα της Μαρίνας και θέλω να καταθέσω την προσοχή, να ζητήσω την προσοχή σας και εσάς κύριε Δήμαρχε που διαχειρίζεστε τις τύχες αυτής της πόλης, ότι η επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση, δεν την κρίνω τώρα, προβλέπει και μία μάντρα επί της Ποσειδόνος, όπου θα είναι το όριο της λεωφόρου Ποσειδόνος και από εκεί και πέρα θα είναι η Μαρίνα, αυτή η ιδιωτική. Μπορεί να πει κάποιος, όπως και εμείς είχαμε πει στο παρελθόν, ότι γιατί όχι. Διάβασα λοιπόν ότι, αν θυμάμαι καλά, προβλέπει μία τσιμεντένια περίφραξη 60-65 πόντους και απάνω εκεί το κάγκελο και μετά. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να απαντήσουν πρώτον, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην τοπική αγορά από τη λειτουργία όλων αυτών των εγκαταστάσεων, από το σούπερ μάρκετ μέχρι και το τελευταίο εμπορικό κατάστημα, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε μια αγορά που προϋπάρχει και προϋπήρχε ημών. Και το δεύτερο, πώς θα γίνεται η είσοδος. Θέλω να προλάβω κάτι. Αυτοί οι οποίοι θα βάλουν τα σκάφη τους μέσα θα ισχυριστούν ότι θέλουμε την ασφάλεια των σκαφών μας. Η διοίκηση αυτής της επιχείρησης θα έρθει εδώ και θα ζητήσει μαζί σας με τον αύριο δήμαρχο, με τον επόμενο, με τον μεθεπόμενο να διασφαλίσει αυτήν την ασφάλεια. Τη δεκαετία λοιπόν του 80 επιχείρησαν στις δύο εισόδους τότε ο ΕΟΤ να απαγορεύσει την είσοδο στους μη έχοντες γιώτα, αυτό όπως το λέμε, τα γιώτιν, τα σκάφη. Μπορεί να μην το κάνουν τώρα, αλλά με τον καιρό θα επικαλεστούν λόγους ασφαλείας της περιουσίας του καθενός που έχει μέσα εκεί εκατομμύρια με τους σκάφους του και κάποια στιγμή για άλλη μια φορά οι δημότες Αλίμου θα βρεθούμε ακόμα πιο μέσα. Γι' αυτό πιστεύω και το λέω ειλικρινά
ότι η κάρτα του Δημότη που έχουν οι πολίτες μας θα πρέπει να επεκταθεί και σε αυτήν την περίπτωση, αλλά και στην περίπτωση που μπουν είσοδοι σε αυτό το πάρκο το Μητροπολιτικό. Το άλλο που θέλω να επισημάνω το εξής, ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος που θα έρθει εδώ στον Άλυμο και στους γύρω δήμους είναι πολύ μεγάλος. Τι όμως εμποδίζει τους επενδυτές να φτιάξουν υπόγεια πάρκινγκ? Δηλαδή το Ίδρυμα Νιάρχος που έχει 5 ορόφους πάρκινγκ και δεν ενοχλεί την Καλλιθέα, δεν το σκέφτηκε και δεν μπορεί να το σκεφτεί μια ολόκληρη επιχείρηση Λάμδα, όπως λέμε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπόγεια, υπογειοποίηση λοιπόν των πάρκινγκ. Τα αυτοκίνητα να έρχονται, να μπαίνουν μέσα στον χώρο, να πηγαίνουν στο τέταρτο υπόγειο, στο πέμπτο υπόγειο και να βάζουν τα αυτοκίνητά τους και μετά να βγαίνει η οικογένεια να χαίρεται αυτό. Διό. Εάν ο επισκέπτης θελήσει να αφήσει τα αυτοκίνητά του, σας διαβεβαιώ ότι θα φτάσει μέχρι τη Θουκυδίδου, μέχρι τη Θουκυδίδου θα φτάσει και θα πηγαίνει από εκεί και πέρα με τα πόδια. Δεν θα τον ενοχλήσει τίποτα, ούτε θα υπολογίσει εάν κάποια στιγμή ήταν αυτό. Ένα παράδειγμα. Όταν υπήρχε το Λούνα Πάρκ, όταν υπήρχε το Λούνα Πάρκ, όσοι το θυμάστε, όλα αυτά τα αυτοκίνητα των γονιών και των οικογενειών που κατέβαιναν έφταναν μέχρι τη Μεταμορφώσεως και την Οίκης. Και οι δημότες μας που είχαν τα σπίτια τους και είχαν και τα αυτοκίνητό τους στην απέτηση να το έχουν έξω κτλ. Έπρεπε να περιμένουν να κλείσει το ροντέο, τη λειτουργία του, κάθε μέρα για να μπορέσει να φέρει το αυτοκίνητό του εκεί. Γιατί οι δικοί μας αρχίσανε και ανεβαίνανε προς τον Άγιο Δημήτρη. Κάτι τέτοιο θα γίνει και στη Μαρίνα, εάν δεν προβλεφθεί και εκεί χώρος υπογειοποίηση στο πάρκι. Το άλλο, δεν θα κουράσω. Αυτές εκεί οι περιοχές που είναι η πολυοδόμηση, μιλάμε για πόσα διαμερίσματα, κύριε Δήμαρχε, πόσοι είναι, 2.500. Δεν μπορώ να σας πω ένα νούμερο, θα το δούμε βέβαια αναλυτικά όταν θα έρθουν οι μελέτες, αλλά νομίζω σε όλη την περιοχή είναι, νομίζω, ένας πληθυσμός σε όλες τις περιοχές, έτσι, νομίζω γύρω στις 20.000. Άρα λοιπόν θα πρέπει η μελέτη να προβλέψει και χώρους εκπαίδευσης. Βέβαια, όλα αυτά τα έχουμε πει, βέβαια. Διότι αυτοί οι κάτοικοι εκεί δεν μπορούν να ανατρέψουν, δεν επιτρέπεται να ανατρέψουν τον προγραμματισμό των γύρω δήμων και μιλάμε για το Δήμο Αλίμου τώρα, τον προγραμματισμό στα θέματα της εκπαίδευσης. Για να μην βρεθούμε στην ανάγκη μετά από λίγα χρόνια πάλι να ξαναγυρίσουμε πρωί απόγευμα. Μου επιτρέπετε να σας διακόψω. Για τις περιοχές προς πολεοδόμηση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις περιοχές που απομπίπτουν στα διοικητικά μας όρια, φαντάζομαι να το κάνουν και άλλοι δήμοι για τις περιοχές τους, έχουμε ζητήσει την αντίστοιχη εισφορά σε γη για χώρους άθλησης, κοινής ωφέλειας, πράσινο κλπ. Και εκπαίδευσης. Αυτά δεν τα βάλαμε τώρα εδώ. Κόψαμε από την απόφαση του 2017 το κομμάτι που αφορούσε το πάρκο. Τα άλλα θα τα βάλουμε στην επόμενη φάση. Okay. Λοιπόν, και θέλω να κλείσω με δύο πραγματάκια. Δεν έχω καμία αμφιβολία και το λέω ειλικρινά ότι ο Δήμος μας θα υπερασπιστεί τις θεσμικές του αρμοδιότητες και δεν θα εκχωρήσει ούτε σπιθαμή, αρχίζοντας από την καθαριότητα, η οποία δεν μπορεί να είναι σε ιδιωτικά χέρια, διότι αυτή η Λάμδα είναι η Λάμδα και η μεγιά της μεγαρά της, ή η Μαρίνα είναι η Μαρίνα και θα μαζεύει τα σκουπίδια με τον τρόπο που τα θέλει. Με τον τρόπο που θέλει. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι και εδώ, στο αεροδρόμιο και εκεί, θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου, όχι εκπροσώπων, εκπροσώπου του Δήμου στο φορέα διαχείρισης και της Μαρίνας και αύριο στο αεροδρόμιο. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή άνθρωπος μέσα που να μπορεί να ενημερώνει και τα μέλη του Συμβουλίου της Διαχείρισης εκεί για το τι
ποιες είναι οι ανάγκες της περιοχής, αλλά και να ενημερώνεται ο Δήμαρχος και η αυτοδιοίκηση τοπική εδώ, ότι κύριε, εκεί πρόκειται να γίνει εκείνο, εκείνο, εκείνο και εκείνο. Όχι δηλαδή εγκριφό και απαραβίστο, αυτές οι δύο διαχειρήσεις θα λειτουργούν στα μπαλκόνια μας και εμείς δεν θα ξέρουμε τι μας γίνεται. Θα τα μαθαίνουμε κατόπιν εορτής. Και τώρα θα σταθώ για λίγο και τελειώνω στον ανταγωνισμό που υπάρχει. Αυτό είναι και το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση. Αντίδικε τις μετρήσεις που γίνονται κάθε τόσο για το πού ο λαός έχει εμπιστοσύνη, θα δείτε ότι η αυτοδιοίκηση είμαστε κάτω-κάτω. Γιατί? Γιατί δεν δείχνουμε, και δεν αναφέρομαι προσωπικά, δεν δείχνει η αυτοδιοίκηση τη σοβαρότητα που πρέπει να δείξει, ότι μπορεί και έχει θέση και ρόλο σε αυτό που λέγεται ελληνική πραγματικότητα. Αυτού του είδους οι ανταγωνισμοί, ο ένας πάει μπροστά και ο άλλος τρέχει, ο άλλος τούτο και ο άλλος εκείνο, αυτά στερούν το θεσμό της αυτοδιοίκησης από την αναγκαία σοβαρότητα για να μπορέσει αύριο να διεκδικήσει μια άλλη κρατική δομή, όπου το κράτος είναι μικρό επιτελικό με 10 το πολύ ανθρώπους υπουργούς και η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο φορέας ανάπτυξης για τη χώρα μας, η οποία πρέπει σε αυτή τη φάση να αρχίσει να προσαρμόζεται με την Ευρώπη των περιφερειών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, για όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατάθεση των σκέψεών σας, για τη συμμετοχή σας. Δύο σημεία μόνο να προσθέσω στη σκέψη σας. Πρώτα απ' όλα, η υπογειοποίηση στο πάρκινγκ του πάρκου, γιατί σε αυτή τη φάση θα πούμε μόνο για το πάρκο της απόψης μας και σε επόμενη κουβέντα και έγγραφο θα πούμε για τους υπόλοιπους χώρους. Σαφώς είναι κάτι που μπορεί και πρέπει να προταθεί. Ήδη προβλέπουν μία υποβάθμιση σε ένα βάθος 8 μέτρων, δηλαδή έναν όροφο από κάτω. Εκεί πρέπει εμείς να επιμείνουμε και να τους πούμε γιατί έναν όροφο, 4-5 ορόφους. Είναι βασικό να υπάρχει ο αριθμός των θέσεων πρώτα απ' όλα. Δηλαδή να είναι οι 6.000 που λέμε και όχι οι 5 ή οι 4 που θέλουν να κάνουν. Από εκεί πέρα, ακόμα καλύτερα αυτές οι θέσεις να είναι οργανωμένες προς τα κάτω. Δηλαδή να μην καταλαμβάνουν επιφάνεια, η οποία μπορεί να είναι ανοιχτή, κοινοφελής, παιδική χαρά, οτιδήποτε, να είναι προς τα κάτω. Τώρα, όσον αφορά την καθαριότητα, για τη Μαρίνα είναι λιμένο το ζήτημα και λιγμένο. Αρμόδιος είναι ο Δήμος. Δεν έχει μεταφερθεί η αρμοδιότητα στον παραχωρησιούχο. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα, τα τρία βασικά ζητήματα που αποτέλεσαν όλο το πεδίο, ας πούμε, αντιπαράθεσης και τελικά βέβαια συμφωνίας με το ΤΑΙΠΕΔ. Το ένα ήταν το κολυμβητήριο να μην απομακρυνθεί. Αυτό απαιτούσε τροποποίηση και της ΣΜΠΕ που είχε γίνει. Η ΣΜΠΕ που τελικά έγινε και βγήκε σε ΦΕΚ, πέρασε το Δημοτικό Συμβούλιο τροποποιημένη. Το δεύτερο ήταν να μην δοθεί η καθαριότητα, γιατί υπάρχει πια νόμος που μπορεί να δίνεται στον παραχωρησιούχο, να μην δοθεί και επιπλέον ο παραχωρησιούχος να πληρώνει τα δημοτικά τέλη που θα του επιβάλλει ο Δήμος, όπως κάνει κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση, να μην έχει δηλαδή μια προνομιακή μεταχείριση. Και το τρίτο ήταν να έχουμε ένα λόγο και μια συμμετοχή σε όλα τα ζητήματα τα πολεοδομικά. Δηλαδή και στη Μάντρα που λέτε και όλα αυτά, ας πούμε και η Μάντρα, αυτό το ότι θα είναι, προβλεπόταν 2 μέτρα. Μπήκε η διευκρίνηση ότι σκυρόδεμα μέχρι 60 πόντους και το υπόλοιπο κάποιο άλλο υλικό. Αυτό ήταν κάτι που εμείς το ζητήσαμε και πέρασε τελικά στη μελέτη. Κάναμε τέτοιες παρεμβάσεις, θα μας βοηθήσει αρκετά και το γεγονός ότι πολύ σύντομα, δηλαδή είναι υπόθεση πια ημερών, μέσα στο Σεπτέμβριο, θα ενεργοποιήσουμε και τον καινούριο μας οργανισμό και θα ξεκινήσουμε να λειτουργούμε σαν Δήμος υπηρεσία δόμησης, πολεοδομία. Ο Δήμος Αλίμου λοιπόν θα έχει τη δική του πολεοδομία, αλλά όταν θα έρθει ο κύριος επενδυτής με τα σχέδια για να χτίσει μέσα στην Μαρίνα, θα του πούμε: ελάτε εδώ κύριε, πρέπει να δούμε τα σχέδιά σας. Ο Δήμος μας δεν θα σου δώσει μια τυπική έγκριση, θα κουβεντιάσουμε πώς θα είναι και τι μορφή θα έχει η Μαρίνα. Έχουμε ένα καλό προηγούμενο που είναι ο Φλίσβος, είναι ένα ωραίο παράδειγμα ανάπτυξη ενός χώρου.
Ο Φλίσβος έχει πρόβλημα με το πάρκινγκ βέβαια, γιατί εκεί είχε υπόγειο πάρκινγκ το σχέδιο και ξεσηκωθήκαν κάποιοι κάτι και δεν έγινε. Κουταμάρα τελικά αποδείχθηκε. Εν πάση περιπτώσει όμως έχουμε ένα προηγούμενο επιτυχημένο. Έχουμε μια πρακτική καλή. Θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη. Τώρα, όσον αφορά την καθαριότητα του Μητροπολιτικού Πόλου, με πολύ συνοπτικές διαδικασίες, με διαβούλευση δηλαδή 10 ωρών, 12 ωρών, το Υπουργείο, ο κύριος Κουρλέτης, κατέθεσε μία τροπολογία και συστάθηκε ο φορέας διαχείρισης των κοινοχρήστων χώρων, του χώρου της επένδυσης. Άρα σε όλη αυτή την περιοχή, όχι μόνο στο πάρκο, σε όλη την περιοχή, τις αρμοδιότητες των Δήμων θα τις ασκεί ένας φορέας. Σε αυτόν τον φορέα θα έχει έναν εκπρόσωπο Δήμος Αλίμου, έναν εκπρόσωπο Δήμος Γλυφάδας, τρεις εκπροσώπους ο Δήμος Αργυρούπολης Ελληνικού και θα έχει και έναν πρόεδρο που θα ορίζει ο Υπουργός κατόπιν υποδείξεων των Δημοτικών Συμβουλίων. Πολύ γκρίζο είναι αυτό βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένας φορέας, όμως κύριε Δήμαρχε, έχει τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Και σε αυτό συμμετέχει και εκπρόσωπος του επενδυτή και συμμετέχουν και εκπρόσωποι, εδώ είναι το προκλητικό, και εκπρόσωποι των δύο Υπουργείων, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών. Τι δουλειά έχει το Υπουργείο Οικονομικών και τι δουλειά έχει ο Υπουργός Εσωτερικών να έρθει και να κάνει την καθαριότητα στο Δήμο Αλίμου, στο Δήμο Γλυφάδα, στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Δηλαδή καταργούν τους δημάρχους, καταργούν τα δημοτικά συμβούλια από αυτό το χώρο και βάζουν να κάνει τη δουλειά ποιος, το μακρύ χέρι του κράτους. Είναι και αντισταγματικό αυτό, δεν μπορεί η αρμοδιότητα, γιατί και τα δημοτικά τέλη τα καθορίζει, λέει, ο Υπουργός εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό έχουμε ρητά επιφυλαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταθέσαμε, παρότι η διαβούλευση ήταν 12 ωρών, εμείς καταθέσαμε πλήρεις προτάσεις. Κάποια ψηλοπράγματα που βέβαια βγάζαν μάτι, αλλά ήταν χοντρά λάθη, αλλά σε δευτερεύοντα ζητήματα. Αυτά τα υιοθετήσανε. Η ουσία. Δηλαδή ότι είναι ιδιωτικού δικαίου και όλα αυτά και ότι ο Υπουργός ορίζει τα δημοτικά τέλη παρέμεινε η ίδια. Εκεί λοιπόν έχουμε επιφυλαχθεί και θα δούμε πώς θα γίνει. Ενδεχομένως να προσφύγουμε και στη δικαιοσύνη. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει ο κύριος Υπουργός και να μας πει ότι εκείνος θα βγάζει τα δημοτικά τέλη για το κομμάτι του Αλίμου που είναι μέσα στον χώρο της επένδυσης. Δεν μπορεί. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ναι. Δώστε λίγο. Ναι, ένα δευτερόλεπτο το ξέχασα. Επιδιώξτε να υπάρξει έσοδο και από τη Μαρίνα και από το Μητροπολιτικό Πάρκο. Ένα έσοδο που θα πηγαίνει για περιβαλλοντολογικές βελτιώσεις στο Δήμο μας. Δηλαδή, αν η Μαρίνα παίρνει 5 ευρώ το μέτρο, λέω ένα παράδειγμα, 5 ευρώ το μέτρο για το σκάφος, το 0,5 να πηγαίνει σε ένα ταμείο υπέρ του Δήμου Αλίμου, το οποίο θα το διαχειρίζεται η Δημοτική Αρχή για να βελτιώσει το περιβάλλον, το οποίο είτε έτσι το θέλουμε είτε το θέλουμε και εύχομαι να μην είμαι μάντης, θα επιβαρυνθεί. Ευχαριστώ. Είναι σωστή η σκέψη. Να ξέρετε ότι ήδη το κοιτάμε. Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή ο νόμος για τα ανταποδοτικά τέλη προβλέπει και τη δυνατότητα θέσπισης ειδικού ανταποδοτικού τέλους περιβαλλοντικής υποβάθμισης κλπ. Σκεφτόμαστε λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτό. Γι' αυτό είναι πολύτιμη και η συμφωνία που κάναμε με το ΤΑΙΠΕΔ, η οποία συμφωνία είναι μέσα στους όρους του διαγωνισμού, ότι δηλαδή εμείς μονομερώς μπορούμε να ασκούμε τις αρμοδιότητές μας και να επιβάλλουμε φορολογία και να μην μπορεί να την προσβάλλει, εκτός εάν το κάνουμε, αν έχει πια ένα λάθος ο τρόπος που το κάνουμε, ας πούμε. Εάν λοιπόν εκεί επιβάλλουμε με έναν πραγματικά ανταποδοτικό τρόπο τέλος, μπορούμε να το εισπράξουμε. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε σύν το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε. Καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Γαντζηγόγος. Εκπροσωπώ το Σύλλογο Θοκηδίδη των Αλιμούσιων. Περιοχής που είναι όμορφη με την επένδυση. Καταρχήν, κύριε Δήμαρχε, θέλω να ρωτήσω για τους υπόλοιπους χώρους της επένδυσης θα έχουμε μια νέα διαβούλευση ή δεν υπάρχει αυτό? Βέβαια. Θα υπάρξει. Ελπίζω να μην είναι πάλι 20 ημέρες μέσα στις δηλαδή μην μας στείλουν 20 Δεκεμβρίου και πουν μέχρι τις 5 Ιανουαρίου, πείτε μας. Δηλαδή είναι ικανοί να κάνουν τώρα κάτι τέτοιο.
Εγώ πάνω σε αυτό το θέμα θα ήθελα να έχουμε τον πιο ανανεωμένο χάρτη με τα υπομνήματα που χαρακτηρίζουν τι ακριβώς θα τοποθετηθεί και πού, γιατί λόγω ιδιαιτερότητας, λόγω γειτνίας με την επένδυση, μας ενδιαφέρει τουλάχιστον να έχουν μια εικόνα πριν σκάσει πάλι μερολογιακά 4-5 μέρες πριν. Ομολογώ ότι είμαστε αδιάβαστοι. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον πρώην Δήμαρχο, τον κύριο Ξένο, όσον αφορά τον χαρακτηρισμό της διαβούλευσης και τα χρονικά όρια τα οποία τίθενται. Πριν αναφερθώ στα επιμέρους ζητήματα της σημερινής συνάντησης, θα ήθελα να επισημάνω και να παρακαλέσω, αν όχι την αύξηση, τουλάχιστον τη διατήρηση των περιπολιών της Δημοτικής Αστυνομίας στη γειτονιά μας, γιατί όπως γνωρίζετε υπάρχει έξαρση κλοπών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που κινούνται και να ευχαριστήσω και εσάς για την ιδιαιτερότητα που δείξατε για το θέμα. Μαστίζεται. Χθες υπήρξε και μια σύλληψη στην Άνω, τώρα εντάξει, δεν τα λέμε, χοντρικά θα σας πω, στην Άνω Γλυφάδα κάποιων, οι οποίοι κατόπιν ενημέρωση που είχαν από τον κύριο Αγγελόπουλο, τον Ντόμι, που είναι εδώ υπεύθυνος της Δημοτικής Αστυνομίας και πρώην αστυνομικός και έχει δηλαδή μια πιθανότατα, έχουν διαπράξει πολλά αδικήματα, δηλαδή είναι εντοπισμένοι και στην περιοχή του Παλαιού Αλίμου και ήδη ειδοποίησε κάποιους κατοίκους που είναι και παθόντες. Εάν θα πάνε για αναγνώριση και λοιπά, και πιθανότατα είναι αυτοί. Εάν αυτό ευσταθεί, είναι κάτι σημαντικό και βέβαια θα προκύψει και ότι οι συγκεκριμένοι είναι, επειδή δρούσανε στον Άλυμο, στην Γλυφάδα, είναι κατ' επάγγελμα και πιθανόν και σε συμμορίας και λοιπά. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το σημερινό, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις που έχετε κάνει. Απλά θα ήθελα ειδικά για το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων και το κινητήριο να ήμασταν εμείς σαν Δήμος πιο σαφείς. Δηλαδή λέμε ότι πρέπει να γίνουν αυτά τα δύο εκεί μέσα. Αλλά μήπως θα υπήρχε δυνατότητα να πούμε θέλουμε εκεί να γίνουν. Ή μάλλον όχι να πούμε δεν θέλουμε εκεί. Εντάξει, δεν μπορούμε αυτό το κάνουμε, το καταλαβαίνετε. Σε χώρους τουλάχιστον που να μην επηρεάζεται ο παλιός άλυμος. Γιατί έτσι πως το ζητάτε. Δεν θα επηρεάζεται όπου και να γίνουν. Δείτε το χάρτη, όπου και να γίνουν δεν θα επηρεάζεται. Εμείς το βλέπουμε, αλλά επειδή ανησυχούμε με την μη οριοθέτηση των ορίων του Δήμου, κάποια στιγμή, όπως είπατε και εσείς, τα πάρκινγκ θα έπρεπε να είναι μέσα, αυτά βάζουν απ' έξω. Ποιος μου λέει εμένα αύριο μεθαύριο ότι δεν θα πληγεί η γειτονιά από κάτι το οποίο δεν προβλέπεται σήμερα. Αυτό τώρα κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι κάτι, είναι ένας γενικός και αόριστος φόβος. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο που θα το κουβεντιάσουμε. Ούτε μπορούμε να πούμε, δηλαδή τι να πούμε, ότι δεν θέλουμε να γίνει εδώ, ας πούμε. Πρώτα απ' όλα δεν είναι ο ρόλος και η θέση μας, γιατί θα χάσουμε και στη σοβαρότητά μας. Αν το θέλουμε, αλλά δεν το θέλουμε εδώ κοντά. Θα σου πει τότε γιατί να το πάω εκεί κοντά, γιατί να το πάω παρά εκεί. Αλλά δεν είναι, αλλά αν λέγαμε τι, να μην γίνει εδώ, μα αν γινόταν εδώ, θα ήταν τα καινούργια σπίτια, καινούργια γειτονιά που θα το είχε. Δεν θα το είχε ο παλιός άλυμος. Εδώ που είναι ο παλιός άλυμος δεν μπορεί να γίνει γιατί είναι είσοδος, ας πούμε. Είναι και το ρέμα. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι που θα μπορούσε κάτι τέτοιο να μπει. Το πιο δόκιμο είναι εδώ που μπαίνει και η δική τους μονάδα. Εδώ βάζουν τη δική τους μονάδα. Εδώ θα μπορούσε, αλλά όπου και να γίνει, όπου και να γίνει, δεν θα ενοχλεί τις κατοικίες. Μην το σκέφτεστε σαν χωματερή. Μιλάμε για μια κλειστή καινούργια κατάσταση. Δηλαδή είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που κανείς μπορεί να ήξερε μέχρι σήμερα. Μακάρι να το χωροθετήσουν. Τα υπόλοιπα θα τα λύσουμε εμείς. Όσον αφορά θέματα τα οποία έχουμε να ρωτήσουμε για το υπόλοιπο της επένδυσης, δεν θα αναφερθώ σήμερα. Περιμένουμε την επόμενη διαβούλευση. Ωστόσο, θέλω να ρωτήσω, η εκτροπή του ρέματος των τραχώνων θα επηρεάσει και την έξοδο του προς τη θάλασσα και την εκβολή? Όχι. Το πειράζουν εδώ. Εδώ. Δηλαδή, εδώ επανέρχεται και κουμπώνει στην υφιστάμενη θέση. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει. Σήμερα ναι, ξέρω, ξέρω. Από εδώ θα το πάρουν και θα το πάνε προς τα μέσα. Αυτό θα γίνει. Εδώ αυτή η παράκαμψη. Εδώ ξαναβρίσκει την αρχική του θέση. Γιατί εδώ ήταν έτσι κι αλλιώς. Δεν το πειράξανε οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί αυτό πειράξαν. Το πήραν από εδώ και το πήγανε μέσα. Το ξαναγυρνάνε πίσω. Αυτό παραμένει ως έχει. Μάλιστα. Ένα τελευταίο. Αν υπάρξουν μελλοντικά κάποια καινούργια ερωτήματα, κάποιες καινούργιες απορίες, το τελεσίδικο που σας θέσαμε τώρα, ότι 3 Σεπτεμβρίου και τέλος, that's all,
αν υπάρξουν στο μέλλον κάποια πραγματοποιία. Δηλαδή δεν μπορεί να ξανασυζητηθούν ό,τι πούμε τώρα μέσα από αυτή τη μικρή χρονική περίοδο. Ό,τι πούμε τώρα μέχρι τις 3 του μήνα υποτίθεται λέω θα το λάβουν υπόψη για να βγάλουν το τελικό σχέδιο. Τι εννοώ, μπορεί το τελικό σχέδιο το ρέμα να μην μετακινηθεί εδώ. Λέμε, αν και αυτό έχει περάσει το master plan και δεν μπορεί να αλλάξει. Μπορεί στο τελικό σχέδιο να αλλάξει εδώ, να μεγαλώσει λίγο η... Δηλαδή αυτό μπορεί να αλλαχθεί, υποτίθεται, βάσει των όσων θα πούμε προς το καλύτερο κλπ. Μακάρι να γίνει έτσι. Όταν βγει το σχέδιο λοιπόν αυτό, από τις 3 του μήνα κλείνει διαβούλευση και ξεκινάνε να το ρυθμιστικοποιήσουν και να βγει ΦΕΚ. Όταν πάει λοιπόν αυτό κλείσει και γίνει ΦΕΚ, έληξε η ιστορία. Μετά μπορούμε να πάμε μόνο δικαστικά, αν κάτι θεωρούμε ότι είναι παράνομο ή... Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Χοντρικά να σας πω, για εδώ, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό θα σας ενδιαφέρει κυρίως, προβλέπεται μια περιοχή γενικής κατοικίας, είναι αυτός ο χώρος του Πρασίνου, που κατά κάποιο τρόπο ενώνει το πάρκο με την υφιστάμενη πόλη, ας πούμε, και... Βέβαια, όταν βάζει εδώ πάρκινγκ, τον κόβει το χώρο του Πρασίνου. Πρέπει να το βάλει από μέσα το πάρκινγκ. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτός εδώ ο χώρος και αυτοί εδώ θα κοπούν σε οικόπεδα. Κάπου εδώ μέσα, θα δούμε πού θα είναι τελικά, πρέπει να είναι και ένας χώρος για σχολείο, ένας χώρος για αθλητισμό. Δηλαδή, πρέπει από τον νόμο, είναι υποχρεωμένοι να μας δώσουν κάποιους χώρους για κοινή ωφέλεια. Όπως όταν μπαίνει στο σχέδιο, ξέρω εγώ, τι να σας πω τώρα, μπήκε το πανί. Το πανί έδωσε κάποιους χώρους εισφορά σε γη οι ιδιοκτήτες. Μπήκανε οι κυθύροι, το ίδιο. Έτσι θα δώσει και αυτό την εισφορά του. Η εισφορά του λοιπόν πρέπει να είναι ένα-δυο οικόπεδα, ό,τι βγαίνει τέλος πάντων, για αθλητισμό, για... Εμείς έχουμε ζητήσει για παιδικό σταθμό, για δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο, για χώρους αθλητισμού. Τώρα, αν κοιτάμε και προσπαθούμε και για το μουσικό λύκειο, γιατί είναι μια λύση που επίσης πρέπει να βρεθεί για το σχολείο αυτό. Το μουσικό λύκειο θα πήγαινε βέβαια και μέσα στο πάρκο. Ποιο τι λέτε? Α, ναι, ναι, ναι. Και να σας δείξω, μιας και το ρωτάτε, αυτό, και μου το θυμίζει τώρα η κυρία Μασούρη, να το πούμε και αυτό, είναι στο πάρκο, αλλά θα σας ενδιαφέρει για την άμεση γειτνίαση. Αυτό εδώ που βλέπετε, το γκριζάκι, το βλέπετε εδώ ένα γκριζάκι, έτσι. Αυτό είναι η μία από τις 4 παιδικές χαρές. Από τις 5 παιδικές χαρές. Και το κόκκινο που βλέπετε είναι είσοδος, δευτερεύουσα είσοδος. Το μεγάλο κόκκινο είναι κύρια είσοδος. Θα έχει 4 κύριες εισόδους, η μία από αυτές θα είναι στον άλυμο. Το μικρότερο κόκκινο είναι οι δευτερεύουσες είσοδοι, θα υπάρχουν 7 ή 2 θα είναι στον άλυμο και θα υπάρχουν και 18 τριτεύουσες είσοδοι που δεν φαίνονται εδώ πέρα πια και πού θα είναι. Φαντάζομαι θα είναι εκεί πια απλά ανοίγματα στο φράχτη. Κύριε Βασίλη. Καλησπέρα. Νικόπουλος από το Σύλλογο Τραχών το Ευώνυμο. Θα ήθελα να ρωτήσω. Στην περιοχή μας υπάρχει χώρος μεγάλου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, στους Τράχωνες. Το ρέμα ενώνει τους Τράχωνες με την παραλία. Μήπως θα μπορούσε ένας πεζόδρομος ή κάτι στις όχθες του ποταμού να ανεβάζει τον κόσμο από τη θάλασσα μέσα στην πόλη μας. Και μια διευκρίνηση, οι χώροι του πάρκινγκ είναι εκτός του πάρκου, αλλά μέσα στην οικιστική ζώνη της επένδυσης. Ορίστε, συγγνώμη ξανά. Οι χώροι του πάρκινγκ. Ναι. Αν καταλαβαίνω καλά, είναι εκτός του πάρκου, αλλά μέσα στο χώρο της επένδυσης. Εμάς μας ενοχλεί αυτό. Βέβαια. Βέβαια. Γιατί, θα σας πω γιατί. Τι υποψιαζόμαστε. Ναι. Δεν έχουμε απόδειξη. Είναι υποχρεωμένος να μας δώσει μια εισφορά σε γη για κοινή ωφέλεια. Πράσινο, παιδικό σταθμό κλπ. Αυτός θα μας δώσει το πάρκινγκ και θα το χρεώσει το πάρκινγκ για εισφορά. Και θα πει να εισφορά, στη δίνω. Και θα είναι το πάρκινγκ. Λοιπόν, δεν μπορεί, δεν έχει σημασία που αυτό είναι χώρος επένδυσης. Θα γίνουν κατοικίες. Θα υπάρχει μια οικιστική, μέσα στην πόλη μας, μια οικιστική δράση. Δεν μπορεί να βάζει μέσα σε μια γειτονιά της πόλης πάρκινγκ για το πάρκο. Θα το βάλεις μέσα στο πάρκο. Η πόλη θα έχει το πάρκινγκ της εκεί, η γειτονιά, για τους κατοίκους. Γιατί αν δεν έχουν και οι κάτοικοι εκεί το πάρκινγκ τους, θα πάνε πιο μέσα. Δηλαδή στην ήδη υφιστάμενη δομημένη περιοχή. Πρέπει κάθε δράση και κάθε ζώνη να έχει το χώρο πάρκινγκ, τους χώρους για τα ποδήλατα, για τις μηχανές, για την υποδοχή του κόσμου. Δεν πάει να κάνει τώρα εδώ μια ζώνη. Δηλαδή σου κάνω το πάρκο και σου βγάζω σε άλλη ζώνη τη στάθμευση. Δεν γίνεται. Κάθε ζώνη να έχει το πάρκινγκ της. Μιλάμε για 3 μεγάλες ζώνες αυτή τη στιγμή. Το λέτε αυτό λίγο, κυρία Μασού, θα σου το εξηγήσει. Υπάρχει πεζόδρομο. Δείχτε λίγο, σας παρακαλώ, με το ποντίκι. Γύρω από το ρέμα θα υπάρχει και πεζόδρομο, θα υπάρχει και πεζοδρόμο. Γι' αυτό και το ανοίγουν το ρέμα. Την αναπλάθουν την περιοχή.
θα είναι ένας ανοιχτός χώρος περπάτου. Okay. Όλο αυτό, γύρω από το ρέμα. Το οποίο το ρέμα με αυτό το θέκα έχει από το 35-38 έχει πλέον και οριοθετηθεί. Δεν το άκουσα το τελευταίο. Έχει οριοθετηθεί πλέον το ρέμα. Μέσα στην επένδυση. Μέσα στην επένδυση. Μέσα στο πάρκο, ναι, αυτό. Και μέσα στο πάρκο, μέσα στην επένδυση. Άλλος από εδώ. Σαν εκπρόσωπος... Γιατί εκπροσωπεί τους τριτεχνούς. Ναι. Γιάννης Μαριώλης για την Ένωση Τριτέχνων Αλίμου. Το ανοιχτό ρέμα είναι και το διοικητικό όριο σύμφωνα με το σχέδιο του 1939, έτσι δεν είναι, κύριε Μασούρη? Ο χώρος ο οποίος φαίνεται μέσα στο πάρκο αλλά και μέσα στην επένδυση είναι χώρος που διοικητικά ανήκει στο Δήμο μας. Αυτή τη διευκρίνηση θα ήθελα. Ωραία. Το ζητάμε και εμείς. Επίσης, οι δύο δευτερεύουσες είσοδοι, η μία είναι στην Παιδική Χαρά, η οποία είναι μέσα στο πάρκο, και η άλλη δευτερεύουσα είσοδος στο παλιό άλυμο είναι εκεί που είναι το πάρκινγκ. Δύο. Έτσι δεν είναι? Η μία πιο κάτω, εκεί είναι το προτινόμενο πάρκινγκ. Αυτές οι δύο δευτερεύουσες, ναι. Οι δύο δευτερεύουσες, ναι. Και η κύρια είναι εδώ που φτάνει και ακουμπάει στην πόλη το πάρκο. Okay. Θα ήθελα μόνο μία παρατήρηση να πω για τις πολιτιστικές διαδρομές. Να εμπλουτίσουμε την πρότασή μας και με τη ζέξη πολιτιστικών διαδρομών, γιατί ο χώρος είναι ενιαίος αρχαιολογικά. Δεν μπορεί να σχεδιάζονται λοιπόν διαδρομές προτινόμενες μέσα στο πάρκο και στην επένδυση, οι οποίες να μην συνδέονται με ενίαιο τρόπο και με τις διαδρομές που υφίστανται στο Δήμο Αλίμου. Αυτός είναι και ένας τρόπος θεμητός για να δείξουμε και τη συνέχεια του Δήμου μας μέσα στο ακίνητο και στο πάρκο και στη συνολική επένδυση. Επίσης, οι πολιτιστικές διαδρομές είναι και σημείο ανάπτυξης και δράσης, γιατί άμα είναι πιστοποιημένες μπορεί να αναπτύξουν γύρω τους και να ενισχύσουν την τοπική αγορά μέσα από τοπικές επιχειρήσεις για διάφορες επιχειρηματικές δράσεις που μπορεί και ήδη να δραστηριοποιούνται στα σημεία εκείνα. Το διαδημοτικό κημητήριο είναι μια πολύ πολύ σημαντική πρόταση, γιατί ο Άλυμος, παρότι ναι, φαίνεται ότι τελειώνει στην Ποσειδόνος, ενώ δεν είναι έτσι, στερείται βουνού. Οι υπόλοιποι δήμοι προς το Λαυρωτική έχουν βουνό και εκεί έχουν κάνει κημητήρια. Ο Άλυμος δυστυχώς δεν έχει και είναι ένα κορυφαίο ζήτημα. Και με συγκίνηση άκουσα τον κύριο Ξένο να μιλάει για το Ροντέο, που ήταν κάποτε ένα σημείο αναφοράς για το Δήμο μας, αλλά μέσα από μια ανάπτυξη άναρχη και κατά κάποιο τρόπο καμπόικη, να το πω πιο λαϊκιστή, διότι ουδέποτε έδωσαν κάτι. Θυμάμαι, εγώ ήμουν μικρότερος, αλλά θυμάμαι που ο Δήμαρχος τότε έκανε απεργία πείνας για να φύγει, και όταν έφυγε για πολλούς μήνες πετάγαμε σκουπίδια, έβλεπα φορτηγά με παλιοσίδερα, με 1002, δηλαδή είχε γίνει μια εκμετάλλευση του χώρου χωρίς ποτέ κανείς να δώσει κάτι. Σε σχέση με εκείνη την εποχή, σίγουρα ο Δήμος μας έχει λόγο και σιγά σιγά ανακτά την παραλία του, που είναι σημείο ζωής για τους πολίτες και αναβάθμισης. Νομίζω ότι οι προτάσεις είναι εξαιρετικές και εύχομαι, αν και δεν το πολύ πιστεύω, να εισακουστούν από την κεντρική κυβέρνηση. Αλλά πολύ φοβούμαι ότι πάλι την τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα την εισακούσουν. Λοιπόν, για τις πολιτιστικές διαδρομές, που είναι ένα ωραίο και σοβαρό θέμα, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό εδώ... Ορίστε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό εδώ, το βλέπετε έτσι τώρα, δεν έχω αυτό το λέιζερ το κόκκινο, αλλά το βλέπετε και από το κομπιούτερ με το χεράκι εδώ. Αυτό, όταν γίνει ο πεζόδρομος αυτός, είναι στο δικό μας χέρι να έρθουμε να κουμπώσουμε τη διαδρομή μας εδώ πάνω, να μπει μέσα άλλος και να ξαναβγεί και να συνεχίσει εδώ στο χώρο που πάλι θα είναι δημοτικός. Δεν το αποτυπώνουν τελείως σωστά. Δηλαδή εδώ ο χώρος είναι ένα κομματάκι, είναι δημοτικός εδώ. Πρέπει λίγο...
Προσέξτε τώρα, εδώ, ακριβώς απ' έξω, ήδη έχουμε διαδρομή, το λόφο της Αγίας Άνης. Εδώ υπάρχει ήδη διαδρομή. Ο λόφος και οι υπέρυξη περιοχές. Μπορεί λοιπόν να έρθει αυτή η διαδρομή, να κουμπώσει να εδώ και να κατεβεί κάτω και να κουμπώσει πάλι με την άλλη διαδρομή που τελειώνει εδώ. Στο βιβλιαράκι που κάναμε για τις πολιτικές διαδρομές, τελειώνει μία διαδρομή εδώ και η άλλη είναι εδώ. Άρα λοιπόν, είτε ως μια καινούργια διαδρομή, είτε ως ζεύξη, μπορεί να κουμπώσει, αλλά αυτά προϋποθέτουν να κατασκευαστεί αυτό το πράγμα εδώ. Αυτό, τώρα για να είμαστε και ρεαλιστές, από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να γίνεται το έργο, θέλει 5 με 10 χρόνια για να γίνει το μεγαλύτερο μέρος του. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα πάρει καιρό. Βεβαίως, εμείς μπορούμε να κάνουμε το σχεδιασμό και να τον αφήσουμε παρακαταθήκη και για τους επόμενους να βρουν έτοιμο να το συνεχίσουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και κανείς δεν μπορεί να μας απαγορεύσει και να ονειρευόμαστε και να σχεδιάζουμε, έτσι. Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο. Δεν ταυτίζεται 100% η νέα θέση του ρέματος με την παλιά. Είναι περίπου αυτή ή όχι 100% αυτή. Δηλαδή, η παλιά θέση πήγαινε κάπως έτσι. Βλέπετε εδώ. Αυτό εδώ δηλαδή ήταν, πέρναγε το ρέμα, ερχόταν έτσι, λίγο από μέσα πιο ξυστά και έβγαινε έξω. Εμείς τι λέμε? Ότι τα όρια μας καθοριστήκανε το 39. Όπου πέρναγε τότε το ρέμα. Πού πέρναγε το ρέμα τότε, έχουμε αεροφωτογραφίες, φαίνεται. Αυτά τα σημεία λοιπόν είναι τα σημεία, αυτή η γραμμή είναι το όριό μας. Δεν έλεγε ποτέ η απόφαση όπου πηγαίνει κάθε φορά το ρέμα, γιατί το ρέμα μπορεί και να μαζωθεί και να κλείσει. Θα ενοποιηθούν οι δύο δήμοι, όχι βέβαια. Λοιπόν, όπου πέρασε τότε η γραμμή και χάραξε τη γραμμή το κράτος, αυτά είναι τα όρια μας. Αυτά τα όρια μας περίπου ταυτίζονται με αυτό το ρέμα. Δηλαδή, είναι και ένα κομματάκι από εδώ μέσα. Αυτή εδώ η κούρμπα δεν είναι, ας πούμε, είναι πιο, θα έπρεπε να είναι εδώ. Είναι περίπου αυτό πάντως, έτσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, από φορείς άλλος που να θέλει, αν θέλετε, θα μπορούσαμε να κάνουμε και μία, έτσι, έναν μικρό γύρο με συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους, γιατί είναι κάποιοι παρόντες. Κυρία Καμαρινού, κύριε Αλεξόπουλε, μια κουβέντα θα θέλαμε να ακούσουμε. Αν... Ναι, κυρία Καμαρινού. Εμείς δεν συμμετέχουμε στη διαβούλευση, όχι γιατί είναι παροδία, αυτά είναι αναμενόμενα και πολλές αποφάσεις προηλυμένες, αλλά γιατί εμείς διαφωνούμε και με τον τρόπο μας αυτό, θέλουμε να δείξουμε ότι πιστεύουμε ότι είναι δημόσια περιουσία όλο αυτό που πάει να γίνει και ότι τίποτα δεν και ότι πραγματικά είναι μια πολύ μίζερη λύση που προσφέρεται στο λαό μας. Καταλυστεύουν τη δημόσια περιουσία. Με αυτή την θέση θέλω να πω ότι εμείς δεν συμμετέχουμε, όμως ήρθαμε να ακούσουμε τους φορείς, να λάβουμε υπόψη τις αγωνίες, γιατί δεν θα σταματήσουμε και δεν σταματάμε ποτέ να αγωνιζόμαστε. Πήρα πάρα πολλά, αγαπητοί συνάδελφοι, και θα τα μεταφέρω. Ξέρετε ότι αυτό που λέμε σε όλους εμείς είναι ότι αν δεν αγωνιστείς, αν δεν ενημερώσεις τον κόσμο για αυτά που συμβαίνουν, αν δεν κινητοποιηθείς, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Είδατε ακόμα και για τις πυρκαγιές που τόση υποτίθεται ευαισθησία υπήρχε το καλοκαίρι, τώρα ξεκινάει και αγωνίζεται ο κόσμος για τα αυτανόητα, αυτονόητα. Και από αυτή την άποψη εμείς θα είμαστε διοργανωτές και κοντά σας στους αγώνες. Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κυρία Μακαμαρινού. Κύριε Αλεξόπουλε και οι άλλοι συνάδελφοι από τη διοίκηση, αντιδήμαρχοι, αν θέλετε, και νομίζω μετά μπορούμε να σιγά σιγά να κλείνουμε. Καλησπέρα σε όλους. Και καλή αρχή να έχουμε. Είναι το πρώτο σχόλιο που θα μπορούσα να κάνω, είναι πολιτικό. Πράγματι είναι λυπηρή η εικόνα ενός μιας κεντρικής εξουσίας, η οποία επιτάσσει αυτόνομους και ανεξάρτητους φορείς να διαβουλεύονται και να προτείνουν μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και μάλιστα σε περίοδο θέρους. Όταν ο ίδιος ο ανασχηματισμός αναβάλλεται προκειμένου να γυρίσει από τις παραλίες και από τις εξοχές ο κόσμος και επιδεικνύεται τόση ζέση στην αναβολή και στην επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής, πόσο μάλλον, και βέβαια για επικοινωνιακούς και μικροπολιτικούς λόγους, πόσο μάλλον για ζητήματα σοβαρά που αφορούν το μέλλον αρκετών χιλιάδων πολιτών. Βέβαια, εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Εκατοντάδων χιλιάδων. Βέβαια, μας έχει συνηθίσει, διότι σε όλα τα μεγάλα ζητήματα και στη Μαρίνα του Αλίμου αλλά και στο Μητροπολιτικό Πάρκο που έχουν προηγηθεί,
τα έχει επιλύσει με το ίδιο σκεπτικό και με τον ίδιο τρόπο. Επομένως δεν μας προξενεί καμία έκπληξη. Έστω και έτσι όμως είναι θετικό που βρίσκεται ο χρόνος να τοποθετηθούμε όλοι, να σας ακούσουμε σαν φορείς, διότι και εσείς επιτελείτε ένα θεσμικό ρόλο συμμετέχοντας σε αυτή την Επιτροπή. Οι προτάσεις σας είναι ενδιαφέρουσες όλων και είμαι σίγουρος ότι θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση των τελικών προτάσεων και επισημάνσεων του Δήμου. Αυτό που εγώ θα ήθελα να επισημάνω, αν και με κάλυψε η τοποθέτηση του Δημάρχου στην παρατήρηση του κυρίου Ξένου, είναι για τα θέματα παιδείας. Ότι δηλαδή ενώ στην απόφαση την 325 του 2017 του Συμβουλίου μας αναφερόμαστε και είχαμε προβλέψει χρήσεις για γυμνάσιο, για μετεγκατάσταση του μουσικού γυμνασίου ή για καλλιτεχνικό σχολείο ή για νέο παιδικό σταθμό ή για νέο δημοτικό σχολείο ή για χώρο κατασκευής σύγχρονο αμαξοστασίου συνεργείου, αυτές οι χρήσεις δεν θα απαλληφθούν, δεν παρετούμαστε δηλαδή, και αυτό είναι σημαντικό να επισημανθεί, δεν παρετούμαστε από τα στοιχεία που λείπουν, απλά τα ζητάμε σε άλλο σημείο, όχι εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου, αλλά εκτός και πάντως σε περιοχή της επένδυσης. Το δεύτερο στοιχείο που επισημάνθηκε βέβαια, αλλά καλό είναι να ακουστεί εκ νέου, αφορά τα ζητήματα της επιβάρυνσης, τα κυκλοφοριακά. Θυμάμαι πέρσι το καλοκαίρι όταν είχε συζητηθεί το ζήτημα, η ανησυχία η έντονη του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αποτυπώθηκε και στην απόφαση, είναι μήπως αυτή η περιοχή απομονωθεί από τις όμορες περιοχές, τους όμορους δήμους. Δηλαδή, η Λεωφόρος Βουλιαγμένης και η Λεωφόρος Ποσειδώνος είναι φυσικά κυκλοφοριακά, συγκοινωνιακά όρια και στη Λεωφόρο Αλίμου, θυμάμαι, είχε γίνει αρκετή συζήτηση για μια νέα παράλληλη οδό η οποία είχε σχεδιαστεί και φοβόμασταν ότι μπορεί να λειτουργήσει και ως ενός είδους φράχτης ο οποίος θα αποκόπτει την πρόσβαση από τις όμορες περιοχές. Και κάτι αντίστοιχο φαινόταν να υπάρχει και στη σύνδεση του Δήμου Γλυφάδας με το Μητροπολιτικό Πάρκο. Επομένως θα ήθελα και από την κυρία Μασούρη, αν είναι δυνατόν, να μας εξηγήσει τεχνικά αν αυτές οι οδοί υπάρχουν σε αυτή τη μελέτη, που είναι πλέον πιο δεσμευτική, έτσι. Δεύτερον, τι έχει γίνει με την υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος, γιατί είχαμε συζητήσει τότε και το είχαμε προτείνει να επεκταθεί η υπογειοποίηση ακόμα και να ξεκινήσει από τη Λεωφόρο Αμφιθέας, έτσι ώστε τα οχήματα απλά να διέρχονται και να μην σταματούν στα φανάρια και, μας το κόψανε, και αυξάνεται εν πάση περιπτώσει η φόρτιση κυκλοφοριακή. Ένα τρίτο, τέταρτο σημείο που μας είχε προβληματίσει και πάλι είναι σημαντικό να ακουστεί είναι η πρόσβαση στη θάλασσα. Βλέπω ότι οι περιοχές που βρίσκονται κάτωθοι της Λεωφόρου Ποσειδώνος δεν προβλέπεται χώρος πρασίνου και ένωση με το Μητροπολιτικό Πάρκο ιδιαίτερη, παρά μόνο σε ένα σημείο, σαν μια λωρίδα. Ολόκληρος ο Άγιος Κοσμάς φαίνεται ότι πάει να πολεοδομηθεί και το ζήτημα εδώ είναι το εξής. Εδώ θα δημιουργηθεί, από ό,τι φαίνεται, μία περιοχή όχι απλά δύο ταχυτήτων. Δηλαδή εδώ πέρα θα γίνει μία ελίτ, ένα διεθνές jet set, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, με ένα καζίνο και κάποιους ουρανοξύστες και κάποιες υπερπολιτελείς κατοικίες και όλοι οι υπόλοιποι δεξιά και αριστερά απλά θα κοιτάμε. Αυτό φαίνεται ότι πάει να γίνει, ειδικά σε εκείνο το κομμάτι. Και αν λάβουμε υπόψη και τα δημοσιεύματα του τύπου, τα οποία ομιλούν για την περιοχή του καζίνο με διθυραμβικούς τόνους, και απορώ πώς θα γίνει η σύνδεση ειδικά αυτής της περιοχής, όταν αυτό είναι το προτινόμενο σχέδιο, χωρίς καμία διασύνδεση με τις όμορες περιοχές, χωρίς δίωδο πρασίνου, έτσι ώστε τουλάχιστον αυτός που μπαίνει στο πάρκο να μπορεί να κατέλθει. Και απορώ πώς θα γίνει η σύνδεση με τις γύρω περιοχές. Θα είναι δηλαδή κάτι, μια υπερπαραγωγή,
η οποία δεν ξέρω, αμφιβάλλω αν μπορεί να σταθεί. Σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση στη θάλασσα και οι ελεύθερες παραλίες που είχαμε επισημάνει και στην απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου θα πρέπει να ενισχυθούν. Φυσικά θα πρέπει να ενισχυθεί και η πρόσβαση των όμορων περιοχών του δικού μας Δήμου με το Μητροπολιτικό Πάρκο, διότι εύστοχα επισημάνθηκε ότι πάλι είναι μια μικρή λωριδίτσα πρασίνου σε μια ολόκληρη υποανέγερση και υποανοικοδόμηση περιοχή. Τέλος, για να μην κουράζω, θα ήθελα να επισημάνω και το εξής. Για τους κατοίκους και τους δημότες των περιοχών μας είναι πολύ σημαντικό, το οποίο βέβαια θεωρώ αυτονόητο ότι θα συζητηθεί όταν θα ανακύψουν τα ζητήματα για τις περιοχές που θα πολεοδομηθούν, οι χρήσεις. Ποιες χρήσεις θα προβλεφθούν εκεί. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιτύχουμε και να εξασφαλίσουμε ή να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση να μην είναι περισσότερο οχληρές από τις ήδη υπάρχουσες. Δεν θα είναι. Γενική κατοικία στη δόμηση και πολιτισμός και αναψυχή μες στο πάρκο. Δηλαδή πάει γενική κέντρο διασκέδασης, κανονικά. Και φυσικά υπάρχει και ένα θέμα έλλειψης εμπιστοσύνης προς την κεντρική διοίκηση, το οποίο είναι αυτονόητο το ζήτημα. Λόγω και της συμπεριφοράς από την άλλη μεριά. Το θέμα είναι ό,τι είναι να παραμείνει ως έχει. Διότι εδώ τώρα ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Αυτός είναι ο κίνδυνος για μας. Και φυσικά είναι και ένας κίνδυνος, ας πούμε, και για το σύλλογο του κυρίου Σπράου, για τους όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι αναζητούν στέγη στο μεταβατικό στάδιο. Με αυτό το μεταβατικό στάδιο μπορεί να διαρκέσει 5, 10, μπορεί και 15 χρόνια. Για σας μπορεί να είναι μια μόνιμη λύση μέχρι να εφαρμοστεί η διαβεβαίωση της ΛΑΜΔΑ ότι δεν θα σας πειράξουν. Αν είναι να περάσουν 10 χρόνια, 15, θα δημιουργηθούν μόνιμες καταστάσεις. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή και εγρήγορση να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση. Διότι εγώ μόνο ως πρόκληση μπορώ να το εκλάβω αυτή τη συμπεριφορά της κεντρικής διοίκησης, ορισμένων εκ των ενδιαφερομένων και ελπίζω όχι βέβαια της κατασκευάστριας εταιρείας, η οποία θα φροντίσει τους κοινοφελείς και τους κοινόκτητους χώρους να τους διατηρήσει, να τους ενισχύσει, τους σκοπούς. Δεν θα επιδιώξει σφετερισμό φυσικά των δημοτικών αρμοδιοτήτων και φυσικά δεν θα πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να οδηγηθούμε σε μία, γιατί αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, σε μία περιοχή πρώτης ταχύτητας με δεύτερες όλες τις υπόλοιπες. Σας ευχαριστώ. Να ανοίξουμε το μικρόφωνο να ακουστεί λιγάκι. Ναι. Δηλαδή. Δεν το λέτε στο μικρόφωνο για να ακούνε όλοι και κυρίως. Για το λόγο αυτό λέτε. Εντάξει. Να το δούμε. Τι λέει εδώ. Καλά, θα πρέπει να αποτρέπεται η χρήση του πάρκου ως χώρου στάθμευσης. Ιδίως όσων θα κάνουν χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του πόλου. Ναι, εννοεί να μην γίνει το πάρκο πάρκινγκ. Δηλαδή μην γίνει. Ναι, αλλά δεν μπορεί κανείς να απαγορεύσει την κυκλοφορία οχημάτων. Τέλος πάντων, το βλέπουμε και εάν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί. Λοιπόν, ναι, συγγνώμη, ελάτε. Ρίγας Αλέξανδρος, επειδή ασχολούμαι και λόγω επαγγέλματος με τα περιβαλλοντικά, δύο ερωτήσεις και δύο παρατηρήσεις. Ένα, όσον αφορά τις ερωτήσεις, αναφέρθηκε ότι εν τέλει προβλέπεται ενιδρίο κοντά στη θάλασσα στο πάρκο, ή κατάλαβα λάθος? Όχι. Το ενιδρίο προβλέπεται στο master plan, όχι σε αυτό που κουβεντιάζουμε σήμερα. Εκτός πάρκου δηλαδή θα πάει. Δεύτερο, στην τέταρτη σελίδα του περιληπτικού του 7 σελίδου, αναφέρεται στο αντιλιοστάσιο της ΕΙΔΑΠ στην Ποσειδόνος με συλλογή οβρίων υδάτων και υφιστάμενες γεωτρήσεις νερού 2.800 ανακυβικά ένα δευτερόλεπτο. Είναι ακριβές πού ακριβώς είναι το αντιλιοστάσιο της ΕΙΔΑΠ και αν πράγματι
Μιλάμε για γεωτρήσεις με τέτοια δυναμικότητα ή αναφέρεται σε συλλογή ομβρίων και έχει γίνει λάθος. Το πάρκο μέσα θα χρησιμοποιήσει τέσσερις τρόπους θα ενωθεί με το δίκτυο της ΕΙΔΑ που υπάρχει στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Θα ενωθεί, θα χρησιμοποιήσει λύματα από το αντλιοστάσιο της ΕΙΔΑΠ στην υφιστάμενη θέση του που υπάρχει στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Σε ποιο σημείο στην Ποσειδώνος? Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Φαίνεται πάνω στους χάρτες, τα έχει και η ΕΙΔΑΠ. Και θα κάνει συλλογή το πάρκο ομβρίων υδάτων και όπου υπάρχουν υφιστάμενες γεωτρήσεις από οποιοδήποτε φορέα και αυτές όλες θα χρησιμοποιηθούν. Όλα αυτά με στόχο να καλύψει την κατανάλωση του πάρκου, η οποία είναι 2.800 κυβικά την ημέρα. Άρα λοιπόν να μιλάμε. Αυτό είναι η κατανάλωση του πάρκου που υπολογίζουν. Και για γεωτρήσεις. Και όλους τους τύπους για να χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατόν λιγότερο από το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. Ταυτίζονται με το πόντισμα που αναφέρει στην τελευταία σειρά. Λοιπόν, τώρα στις παρατηρήσεις. ...32.000 δέντρα καταρχήν και φαίνονται όμως και θάμνη και όλα. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις, συμφωνώ με τις, κατά βάση με τις προτάσεις που γίνονται και τις επαυξάνω. Για παράδειγμα, το καταφύγιο δεσπότων ζώων είναι ένα πρόβλημα και ίσως θα πρέπει να ζητηθεί ακόμα και διπλάσια έκταση από όσοι ζητάτε, γιατί ήδη είναι ένα πρόβλημα και στην Αττική και γίνεται και προσπάθεια να λυθεί και με πρόσφατη πρόταση νόμου. Όσον αφορά το ρέμα τραχώνων, ίσως θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στην πρόταση. Υπάρχει δυνατότητα και είναι ευκαιρία να πάει στην παλιά του κήτη χωρίς να εγκυφωτιστεί, αλλά με φυσικά πρανή τα οποία θα φυτευθούν και να είναι μια συνέχεια της οριοθετημένης από το Δήμο οριοθετημένου κομματιού του ρέματος και μάλιστα και με επέκταση μετά του Δήμου μας μέχρι το ανοιχτό κομμάτι των τραχώνων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι κατατέθηκαν πολλές απόψεις και πολλές ενδιαφέρουσες σκέψεις. Εμείς θα ενσωματώσουμε αυτά στο τετρασέλιδο κείμενο που ήδη έχουμε στείλει και με ό,τι μαζί προκύψει και από την Επιτροπή Διαβούλευσης όλα αυτά θα πάνε ως τελική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής, το οποίο θα λάβει και την τελική απόφαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σε καλύτερες συνθήκες από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου.